Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Morgan, έλα καλημέρα, ρες δύο και σήμερα, Ντίνο μου. Έλα να ξυπνάμε λίγο. Λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω. Value for money. Value for money. Στόχος είναι αυτός. Λίγο στόχος είναι τα. Βάλτε τα λεφτά. Στόχος είναι τα φράγκα. Έτσι μας είπε η μαμά. Έτσι λέει το ακουστικό αυτό το τραγουδάκι, το ωραίο. Χαρές πανηγύρια. Δύο και σήμερα. Καταρχάς ξεκινάει πάω κάρα σήμερα. Εντάξει, έχουμε τρέλα. Θα έχει κόσμο. Θα έχει πάνω από 7-8 θα έχει. Κοίταξε, τι θα αυτό. Χιλιάδες. Όχι ρε, πάνω από 20.000 θα έχει. Τι θα έχει λέει. Πάνω από 20.000 θα έχει. Καλά το γήπεδο θα έχει λιγότερα μαλλιά από μένα. Γιατί. Γιατί να έχει. Γιατί όχι, θα έχει πάνω από 20.000. Ποιος θα αφήσει τις διακοπές. Καταρχήν με το... Καταρχήν με αυτό ξέρω... έχουν δυσκολευτεί χιλιάδες κόσμους. Έλα τώρα. Με αυτό έχουν ζοριστεί χιλιάδες κόσμους. Άμα θα έχετε 15.000, 20.000 κάντε το σταυρό σας στον Παΐσιο, στο Μπορφύριο, ξέρω εγώ ποιος είναι. Αφού γκράζομαι το DNA του Παοξή και τη δίψα και την κάψα, θα έχει πάνω από 20.000 σήμερα. Τρελός, ρε. Θα έχει. Ποια πάνε αλλού κάνει τα πάνια, ρε. Τρελός, ρε. Θα έρθουν από τα γύρω-γύρω. Καταρχάς τα διαρκές πρέπει να είναι γύρω σε 17.000. Πώς? Τα ανοίξατε μια εβδομάδα? Μια εβδομάδα, 10 μέρες ανοίξαμε, δεν τα ανοίξαμε παραπάνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα κάνετε 20. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει. Νομίζω σταμάτησαν. Δεν δίνουν. Τώρα θα πάρουν απόφαση. Ναι, απόφαση. Ναι. Θα πάρουν απόφαση να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, πάμε, Ντίνο, γιατί είναι πολύ ζουμερή ημέρα. Έχουμε Μονεβασιώτη, τρέλα. Η τρέλα. Τρέλα, εγώ. Τα βρήκατε. Τον πήγα με την πρώτη ματιά. Αφού έκλειψε το Σαββίδι, καλώ ήταν. Όχι, μόνο ο Σαββίδι. Αφού έκλειψε το Σαββίδι, καλώ ο Μονεβασιώτη. Είναι... Δεν κατάλαβε γιατί το έκανε όμω. Πέντε ατάκε. Είπε τέσσερι ήταν για να μετά αγόρι μου, τώρα κάνουμε εκπομπή τώρα με τι ατάκε στο τρελάρα να πούμε. Εντάξει, ωραίο. Αλλά τέτοιου δεν θέλουμε εμεί. Αυτό ακριβώ. Αυτού θέλουμε. Θέλουμε τέτοιου εδώ πέρα γίνεται μαλλιοβράση. Γουστάραμε. Τι θέλουμε, κανένα σοβαρό και ήσυχο. Θέλουμε να είναι. Βέβαια η σειρά τη Λάρισα είναι να το πει. Στην του κανένα δύο χαρτομάτιλο να κλάψει φέτος. Και αυτό είπε ο άνθρωπος σε δύο χρόνια. Ναι. Του είπε και αυτό. Και αυτό του είπαν περίμενε ένα χρόνο. Δύο χρόνια. Ο Πουλιοτόπουλος θα σου βάλει δάκτυλο λίγο. Σταμάτα, βρε, κάτσε να λοιπόν. Μόλις του το έπανε. Θα τα πιάσουμε όλα, συγκράτητος. Μόλις του το έπανε, θα σε βάλει λίγο δάκτυλο ο Πουλιοτόπουλος. Άρχισε να κλείφει το Σαββίδι ο Μονεβασιώτης. Ο μεγάλος παράγοντας. Να ψε το παραμύθι. Να μια καλημέρα με τα δάκτυλα πρωί-πρωί κατευθείαν. Τι καλημέρα. Με τα γυαλιά του Μάτλο και εδώ. Σε τη γυαλιά είχε ο Γερμανός, ο Φρέντι. Ο Φρέντι Γερμανός. Κάτι τέτοιε τετράγωνα περίεργε. Θα του πω Πλιάκος έχει φάει το κουμπαράκι μου για πλάκα. Εσύ είσαι τη μόδα στη Λάδο ποτέ. Τι είναι ο Πλιάκος, ψάχνει τα λεφτά από το ραγκάτσι ακόμα. Ο άλλος πέθανε, πάντα λεφτά. Δεν έχει τίποτα. Τι ένα κατόστρατε. Σε δύο λεπτά έκανε ανάκατα Ηρακλειδή, Πλιάκου, ραγκάτσινε. Τα έκανε ανάκατα σε δύο λεπτά. Κάτσε ρε άνθρωπο μια καλημέρα. Ήθελες κάτσε ρε ψυχούλα μου. Ήθελε να φύγει από το Μαντρί σε Βαγιολίκο. Έχει μια χαρά είναι τα παιδιά ρε. Γιατί δεν μια χαρά είναι στου μπεταράδε εκεί, ιστορίε, κακό. Για τον Πλιάκο λέω. Το Πλιάκο είναι στο Bet Show καταρχά. Έτσι βομβαρδίζει κάθε μέρα. Στο Bet Show είναι. Είναι στο Bet Show. Είναι στο άλλο το ραδιόφωνο, στο City International. Στο City είναι. Άμα πει ναι. Είμαι στο Bet Show και στο City δεν βγάζει. Ούτε καθαρίστρια γκόμενα. Έλα στο City δουλεύει. Ούτε καθαρίστρια γκόμενα δεν βγάζει. Μόλις ακούσει γκόμενα ότι δουλεύει. Άμα σε λένε Αθηναγόρα βγάζει γκόμενα. Ούτε με σφαίρε. Φτάζει σήμερα Αθηναγόρα. Ο Αθηναγόρα είναι κομπανία να έχει κανένα να πει μπουζούκι να πούμε. Κομπανία του Αθηναγόρα. Καμιά ταβέρνα Αθηναγόρα με κανένα. Κοκορέτσι στα κάρβουνα να βγάλει. Το κοκορέτσι χθε ήταν πολύ διάσημη εδώ σε Οσάνη τέλο πάντων και βγάζει φωτογραφίε με τα κοκορέτσια. Ήταν διάσημοι παίχτε. Έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη. Παίχτε διάσημοι από το εξωτερικό. Άρσενα τη τότε είναι εδώ, στο Σάνι. Στο Σάνι να δώσει διαφήμιση στο Σάνι, να του πούμε του παίκτε. Σωστό. Τζάμπα δεν δίνω. Ναι, Ντίνο μου. Ούτε την Τεριδόνα μου παίζει. Ούτε την Τεριδόνα, ούτε την Κιθαρίτιδε, ούτε. Όχι, δεν. Ναι.
Τι είπε. Έχει σαν festival του Σάουζ. Αυτό το είπα. Θα τραγουδήσουν οι Gypsy Kings νομίζω. Έτσι, έτσι έκανε τζάμπα διαφήμιση μόλι τώρα. Αφού το διαφημίζαμε και στο Velvet και στο Zoo. Εδώ Μετρόπολη είναι. Δεν έχει αφού Velvet. Το διαφημίζουμε και εμεί. Εδώ είναι Μετρόπολη. Και εμεί το διαφημίζουμε και εδώ. Αν το διαφημίζουμε. Ναι, αγόρι μου. Αφού παίρνουμε κάτι. Αφού τα. Τι θε να παίρνουμε. Να πάρουμε καμιά πρόσκληση. Άντε, κάντε μα μια πρόσκληση, ρε Σάνι. Άντε, αυτά θέλουμε. Δηλαδή, κράζουμε, θαυμάζουμε. Για να τάτσουν Σάνι και τάτσουν Τσέτι. Πάμε παρακάτω. Το έχει πάει σε άλλο level. Και εμεί έχουμε διαφήμιση. Γι' αυτό τα ακούω και λέω μπορώ να το πω, ρε παιδί. Αϊ, μήπω έκανε καμιά λαβιά. Όχι, όχι, δεν κάνω. Κανένα λάθο. Μήπω έπεσε σε καμιά λακούβα. Όχι, τελείωσε. Άμα είναι έτσι, πάω πάσο. Έχω μια υπέροχη ξανθιά η οποία εντάξει δεν είναι στα γούστα μου, να πω την αλήθεια. Κάτι με χαλάει στο πρόσωπο στα μάγουλα. Εκεί στο Λιτόχωρο γίνεται καλύτερε. Λιτόχωρο έρχεται όλο το ανατολικό μπλοκ τώρα. Δεν ξέρει πού να πρωτοκοιτάξει τώρα. Άστο, πρέπει να πάρει γυαλιά μου. Άμα κάνει μπάνιο στο Λιτόχωρο, θα πρέπει να σε κάνουν με ενόπνευμα αιμοκάθαρση. Εδώ πήγα και έκανα στην Αγία Τριάδα προχθές. Εδώ. Εμοκάθαρση. Εκεί. Και όμως σε διαβεβαιώνω ότι τα νερά στο Λιτόχωρο και κάτω είναι πολύ πολύ καθαρότερα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Καλά. Σε κάτι Αγία Τριάδα, μηχανιώνε και τέτοια. Δώσε σπέρμα και ούρα για να κάνει καμία εξέταση. Τώρα σκέφτομαι, είπε ο γιατρό, θα τα κάνω ξανά. Πρέπει να σε τσεκάρω. Λέει γιατί είσαι ακατάστατο. Είσαι ανάκατα, είσαι κύμα στο κύμα. Του λέω τώρα δεν μπαίνω χάπια. Μιλάμε φίρμα μεγάλο κουλιά. Λέει προσωπικό γιατρό Αλφα Εθνική. Champions League. Champions League, ναι. Μπανιό του. Α, είναι, δεν το συζητάμε. Απλά σε άκερε ώρε κερνάει πρωινά. Και αν κερνάει. Κερνάει. Δεν κερνάει. Και γιατί να κερνάει συνέχεια, ρε φίλε. Φίλο είναι. Ποια να μία βράζει, μία εγώ, μία ποιο βγάζει πιο πολλά. Ο γιατρό. Θα κερνάει αυτό. Αυτό θα κερνάει. Γιατρέ, εσύ θα κερνά, κανόνισε και μην μα παίρνει σε άκυρε στιγμέ για πρωινά. Θα τα ετοιμάζουμε γιατί έχουμε προσωπικό πρόγραμμα καλεντάρι εδώ. Θέλει σήμερα να πάμε, έχω χρόνο. Σήμερα δεν ξέρω γιατί έχω πάω και έχω. Θα δούμε. Θα τι δούμε. Πάω, και σήμερα δεν άμα μα στείλει κανένα τηλέφωνο και πει κερνάω. Μήγαμε σφαίρα. Τι μέρα είναι σήμερα. Τετάρτη πάω, κάρα παίζει. Έχει λαϊκή αγορά, γίνεται χαμό. 24. 24 είναι σήμερα. Ναι. Μπορεί να κεράσει γιατί άμα γίνει πρώτη μέρα να πληρώσει το προσωπικό δεν κερνάει. Τέλη του μηνό θα τον βάζει αυτόν. Τέλη, ε! Ναι, 25-26. Το τέλειο είναι συνήθω δύσκολο, ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό δεν είναι. 25-26. Μόλι είναι να πληρώσει μία του μηνό το προσωπικό δεν τον βάζει. Τότε δεν τον βάζει. Τότε, τότε κερνάμε εμεί την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί εμεί πληρωνόμαστε. Μπαπ, τα παίρνουμε, τα δίνουμε εμεί. Θα το δώσουμε εμεί το γιατρό μα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνει σα σήμερα. Τι πράγμα είσαι. Θέλει τώρα. Ετάχω στο Σάνι, τάχω στο γιατρό. Τώρα λέει ελάτε, παιδιά. Σα περιμένουμε. Σα περιμένουμε. Ανοίξαμε τι πόρτε. Ναι, σα σήμερα καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη τη μοιχεία με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Ο μεγάλο Ανδρέας το έκανε αυτό. Έχει εγκόμενα τη Γιάννη. 1982. Γι' αυτό το έκανε. Έτσι. Μέχρι τότε. Είχε το λύκο τη Μαργαρίτα. Είχε ποινική δίωξη αυτά. Τα κάναν όλοι. Τα κάνανε. Και ο Παπαδόπουλος για να πάρει την δεύτερη του γυναίκα. Κόλπο ήταν αυτό. Κόλπο την τέστα. Ο Παπαδόπουλος, ο δικτάκτορ. Ναι. Ο άλλο είχε την 35 ακόμα το λύκο στο σπίτι. Ναι. Το λύκο τι αν τον κάνει στο σπίτι το λύκο. Σωστό. Ο λύκο δεν φυλάει τα πρόβατα. Τα πρόβατα είχαν μεγαλώσει. Μπράβο. Τα παιδιά εννοώ δηλαδή. Τα πραγματάκια πέρα. Τα βελάζαν καλά. Σαν σήμερα έχει γενέθλια η μεγάλη Τζέι Λο. Ο 54 έγινε στη Τζένιφερ. Το 70. Η Τζένιφερ Λόπε. 54. Ναι. Παρέδωσε πινακίδες κι αυτή. Τη παρέδωσε. Ναι, αλλά στο συμφωνητικό γάμο τη ξέρει τι έβαλε. Τι είπε. Θα, για να σε παντρευτώ, εσένα, πώς το λένε τώρα αυτό, τον παντρεύτηκε, τον χώρισε, τον ξαναπαντρεύτηκε. Δύο φορές, ναι. Δύο σαν φορές. Το Δανίλη που ήρθε στην Καλαμαριά. Μπράβο, Ντίνο. Ήρθε ο Τσέκο. Μπεν Αφλεκ, πώς το λένε αυτό. Ξέρει τον Δανίλη. Τι είπε. Ξανά ήρθε μετά. Ναι. Το διώκνει ο Καρικλίν, έρχεται ο Τσαϊκόφσκι, διώκνει τον Τσαϊκόφσκι. Δεν είναι. Καλά, αυτά το κάνουν και στο εξωτερικό, να ξέρει. Ναι, οι Ιταλοί ειδικά το έχουν ψωμοτήρι. Η μάχη για τη σωτηρία τώρα άρχισε. Αγόρασε τα μάτσο Καρικλίν μετά σε όλη την Καλαμαριά. Στην Ιταλία αυτό το κάνουν με τη περίοδο πολλά. Με το κοτίδι. Με την παραγοντάρα τον κοτίδι. Κοτίδι. Λοιπόν, με τον Μπεν Αφλεκ νομίζω πρέπει να είναι, του είπε στο συμφωνητικό συμβίωση που έχουν ξανά ότι πρέπει τρεις φορές την εβδομάδα να κάνουμε έρωτα. Αν δεν κάνουμε, χαλάει ο γάμος. Πού είναι τέτοιες γυναίκες. Πού είναι τέτοιες σας συζητάνε. Πού σου ένα κορμί μου, τζέιλό μου. Τρεις φορές την εβδομάδα ζητούσε. Οπωσδήποτε, αν δεν κάνεις τρεις φορές. Στα 54. Πέρσι παντεύτηκα. Σοβαρά. Έπρεπε να πάρει εμένα. Έπρεπε να πάρει εμένα. Να τις κάνω εγώ συμβόλαιο. Όχι, να τις κάνω εγώ συμβόλαιο για 5 φορές την εβδομάδα. Άμα δεν κάνεις 5 φορές. Λίγες λες κιόλας. Εσύ 7 στα 7. Κάνα δεν μου ξεκουράζεις 2 μέρες. Προπόνηση, ναι, προπόνηση. Μπράβο, μπράβο. Μην τα είπαμε. Είσαι Κέρβερος. Είσαι ράπο τρυπάνης, αλλά κάπου χαλάρωσε. Είναι 54 και θέλει και ο τρύπανο. Τρεις φορές την εβδομάδα λέει τουλάχιστον. Καλά τον έκανε το συμβόλαιο. Μπράβο, Μπεν Αφλεκ. Πόσο χρόνο είναι αυτός, μικρότερος. Αυτός είναι πιο μικρός. 48 κάπου. 48. Σαν εμένα είναι αυτός. 48 μπορεί ακόμα. Ακόμα μπορεί, ναι. Αλλά μετά θα αρχίσει να βαριέται. Άμα φτάσει στην ηλικία μου και είναι γύμναστος. Κόκκινο. Πάει το συμβόλαιο. Πάει. Πάει το συμβόλαιο. Έχει λίγες τέτοιες. Άκου την. Τζέιλο. Λίγες είναι τέτοιες. Συνήθως οι τραγουδίστρες είναι αυτές που θέλουν. Θέλουν, και αυτοί οι τραγουδίστρες. Να το κουνέλι να το πνίξουν. Κοίταξε, σου είπα, είναι ανάλογα. Είναι κάποιες μετά. Όχι, δεν παραδίδουν, στατιστικά. Θέλουν, στατιστικά. Στατιστικά οι τραγουδίστρες. Επειδή κουνιούνται πολύ, κάνουν ράβο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οκ. Πίτερ Σέλερ σας σήμερα.
πεθαίνει ο γνωστός γιατί κωμικός που έπαιξε τον Ροσπάνθυρα. Ίδιος ο Θείος Σίμος είναι. Ο Σιμολίκος ή ο Σκέτος. Ο Θείος Σίμος. Α, ο Σκέτος, γιατί εγώ με τον Σιμολίκο τα ξέρω. Πίτερ Σέλερ το λέγαμε. Πίτερ Σέλερ το λέγαμε. Ίδιος, το μοιάζει με το μουστακάκι, έτσι. Τέτοιο βρωμερό παοξί δεν έβγαλε ο Πάο. Ωραίος. Σαν το Θείο μου το Σίμο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και ο Σιμολίκος δυνατός. Έβριζε τη μάνα του πατέρα μου. Τη μάνα του δηλαδή. Μότι μάνα σου, κολόπεδο. Εντάξει, εκεί την ώρα που έπαιζε ο Πάο, κρεφή. Τι να κάνουμε τώρα, κάτω σκάτω. Εντροπή, λέει, τι του βρίσκει, μα τσε νοιάζει, λέει, δικιά μου μάνα. Δικιά μου είναι, καλά του λέει. Τρελάθη του άλλος, είναι καλά του είπε. Λοιπόν, είναι κανονικός τρελός. Έτσι, μας αρέσουν οι κανονικοί τρελοί και πάμε να ξεδιπλωθούμε γιατί σήμερα η μέρα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια για ΠΑΟ και ΑΕΚ. Έλα, και ξεκινάει η σεζόν. Έχει, ναι, πάμε. Καλή, πάμε. Σεζόν, καλή, σεζόν. Καλή σεζόν, παιδιά. Καλή σεζόν, θα γίνει μαλλιοβράση. Τι ομάδε μα θα κερδίσουν να πούμε. Ναι, όλε τι θέλουμε. Έχουμε μεταγραφολογία, έχουμε αλλαγή διοκτησία στον Ηρακλή. Από πού δεν θα ξεκινήσουμε, εγώ λέω από Ηρακλή. Έχουμε κανονικό τρελό στον Ηρακλή. Τον χρόνια αγάπησα. Χρόνια. Τον αγάπησα. Τον αγάπησε γιατί έγλεφε το σαμί. Όχι. Έτσι με λέει. Α, τον αγάπησα. Όχι, γιατί. Α, έλεγε τίποτα να δείτε. Είπε δύο-τρει ατάκε όπου σήμερα μα έδωσε ψωμάκι ζεστό. Φούρνο Βενέτη. Έτσι, μην κάνεις, ναι, αλλά ο Ηρακλής έτσι θα λέγεται τώρα. Άσε να δώσει τα καναλάκια μας και ένα. Ναι, δώσε. Λοιπόν, Ηρακλής Φούρνος Βενέτη θα λέγεται, έτσι, δεν λέγεται τώρα το. Φίλε, άμα το θέλει να λέμε, ναι. Εγώ εξηγέμαι πρώτη μέρα. Εξηγέσαι πρώτη μέρα. Άμα θέλει Φούρνο Βενέτη, ναι, θα δώσει διαφήμιση. Καλά, λες και έχει ανάγκη από εμάς. Τώρα θα μου πεις, όχι, την πρώτη εκπομπή της πόλης θα έχει. Δεν έχει ανάγκη. Ναι, επιπλέον κίνητρο, ναι. Δεν έχει ανάγκη από διαφήμιση, αλλά γιατί να το πω εγώ. Ναι, αφού έτσι θα λέγεται όμως. Δηλαδή, αστέρας άκτορ φέτος. Τι να κάνω. Όχι, ο άκτορ θα πληρώσει. Θα πληρώσει. Ο Πάπα Ρένα. Ο Πάπα Ρένα. Καρένα. Ηρακλής Βενέτης. Εσείς θα πληρώσετε έξτρα. Αλλιώς εγώ θα λέω Ηρακλής, Σαλονικέ μου. ΑΕΚ και αστέρας. Αστέρας. Έσα τα λέμε στο τέλος. Εντάξει, τώρα μέχρι να τα πούμε θα μπερδευτούμε και όλα. Θα πούμε κανένα άλλο φούρνο. Θα κάνουμε τζάμπα διαφήμιση στον άλλο φούρνο. Είμαστε και μπερδευτεί. Άστο. Δεν χρειάζεται. Η μπερδευτεί. Λίγο στο μάρκετινγκ. Ναι, θέλω ορισμένα. Πώς θα τα παίρνεις γερά. Εσύ έχεις πάρει δοκτορά τώρα. Έχεις δίνει σεμινάρια. Τελευταία φορά που λέω τη λέξη Βενέτη είναι τώρα 8 και 20. Φούρνη. 8 και 20. Τώρα τι το είπες. Θα λέτε Ηρακλής. Ηρακλής. Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε ο κύριος Μονεβασιώτης. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μεγάλη μέρα για τον Ηρακλή. Έτσι. 13 χρόνια ο Ηρακλής ταλαιπωρείται. Να από εδώ, να από εκεί. Να εκεί. Αυτό όταν, ναι, φύγει με το καλό μετά από 100 χρόνια. Δεν ξέρουμε, ναι, ο άνθρωπος. Θα τον δίνω και αυτό, λέει. Σταμάτα. Δεν έχουν αφήσει άδρα στο καλό. Σταμάτα, ρε φίλε. Ισορροπία ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο να είναι δυνατό, ισχυρό, σοβαρό. Γίνεται Ηρακλής και έρχεται ένα σε ήχη, λέμε. Να πάρει τον Ηρακλή και δεν το δίνω Βενέτη. Θα το σπάσω στο ξύλο στο ταξί έξω από το παλάτι. Ανάλογα. Εγώ λέω θα το σπάσουν. Ανάλογα. Εσύ προβλέπει ότι θα γίνει μετά από 4-5 χρόνια, 10. Δεν ξέρω. Το βλέπω γυμνασμένο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί έδειξε ότι είναι τζαμπουκαλής. Ό,τι να πει, του το είπε κατευθείαν. Ναι, αλλά κάθεται πίσω τώρα, βγει Λάρισα. Άστα τώρα. Κοίταξε. Η Super League 2 είναι ένα πρωτάθλημα πολύ περίεργο. Οι βρωμιάριδες, η Super είναι League 2 πολύ περίεργο πρωτάθλημα. Είπαν το Δερμιτζάκι πέρσι, όπως είπες. Περίμενε. Λαμία, η σειρά της Λιβαδιάς. Ναι, τώρα είναι ωραίο πρωτάθλημα θα δούμε. Β' Εθνική. Ούτε το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Τι να δω, ρε. Ναι, πάντως η Λάρισα έχει αποκτήσει. Αυτά λένε. Τι να δω, ρε. Αυτά λένε ο υπόκοσμος και ο κύκλος κάτω από τους δρόμους. Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η Λάρισα και ο Νταβέλης έχει αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό αντίβαρο απέναντι που λέγεται Ηρακλής πλέον. Ναι, σε κάθαρα. Ναι. Ο οποίος ήδη πήρε πολύ καλό προπονητή. Θα πρέπει να πληρώσει. Έτσι, πήρε πολύ καλό προπονητή. Έτσι, ήδη. Εμένα μου αρέσει αυτό που είχε η ΑΕΚ. Αυτό δεν είναι. Έτσι. Που είχε η ΑΕΚ παλιά. Θα βγει. Πήρε παίχτες, θα γίνει μάχη. Ήδη ξεκίνησε. Λοιπόν, λεωφορείο έφτιαξε. Ναι. Νταβέλης, ξέρεις ποιο με θυμίζει. Ποιον. Τον Ανδρώνη όταν είχε κάνει άλλο στο ραδιόφωνο το άλλο. Που έριξε φράγκα εδώ και βγήκαμε πάλι πρώτοι. Και βγήκαμε πάλι πρώτοι. Ναι. Προσπάθησε. Προπάλεψε. Έγινε, ναι, και άλλοι προσπάθησαν. Προσπάθησαν και άλλοι, αλλά έγινε. Δεν μπορέσαν. Αλλά μέχρι τη μέση φάσανε. Σουκαράδες δεν μπορέσαν. Δεν μπορέσαν. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο, θέλει επιμονή. Όταν θέλει να παίρνει να ρίξει φράγκα, μην του κάνει ο Ηρακλής καμιά μαγιά να πούμε. Κατάλαβε. Ο Ηρακλής έγινε φορτσά. Χθε είχε και το πουλμαντό εκεί το καινούριο, το ωραίο. Με τσατάκε του λέει περάσαμε, λέει. Γιατί την άκουσα προ εγώ έμαθα ότι. Αποξηράτε το πια λέει. Αρχίζει γλύφει το σαβίδι, βλέπω. Δεν του άρεσε του Ηρακλήδη αυτό. Όχι, την αλήθεια είπε ο άνθρωπο. Είναι κακό να λες την αλήθεια σε αυτή τη ζωή. Ναι, όχι, είναι κακό να λες την αλήθεια. Γιατί είναι κακό. Γιατί βρίσκει το μελάς. Γιατί βρίσκει το μελάς. Γιατί όχι, του εξηγείται από την αρχή ότι μάγκε. Του το είπε. Ναι. Του το είπε κιόλα. Τι λέει. Μην μου αρχίσει να μου λέτε για καλέ σχέσει με Άρη Πάουκ. Θα κάνουμε ό,τι είναι συμφέρον για τον Ηρακλή. Ναι, ξέρετε τι είπε κατευθείαν. Ξέρετε τι του είπε. Ναι. Ακούει πολύ ο Τόπουλο στη συνέντευξη. Σταμάτα εσύ κατευθείαν. Και άμα πω τίποτα καμιά κουβέντα για το Σαβίδι. Και αυτό που είπε για το Σαβίδι. Θα μου στείλει τρει διαιτητέ να μου αλλάξουν τα φώτα. Και αυτό που είπε για το Σαβίδι είναι αλήθεια. Είπε ο άνθρωπο ότι έχει τρομερό εκτόπιο. Ελά, αρχίσατε τα γλυψίματα Ηρακλήδη από την πρώτη μέρα στον Πάουκ. Θα το κράξουμε το άλλο. Σταμάτα λίγο. Αρχίσατε Ηρακλήδη τα γλυψίματα στον Πάουκ από την πρώτη μέρα.
Το αυτό που βρίζατε τον πρόεδρο, να μην το ξαναβρίσουμε στην Κερκίδα. Κάτι τέτοια σας έλεγε. Εσύ τι πιστεύεις ότι Ηρακλείδης, ο κόσμος θα αλλάξουν επειδή άκουσαν τον πρόεδρο τους. Έτσι είναι, έτσι θα είναι και έτσι θα είναι για πάντα. Θα το αλλάξουν, νομίζεις. Βλέπω εδώ πέρα. Πάλι τον πρώτο που θα βρει εδώ. Σταμάτα, ρε κουμπί. Εσύ άκουσε με λίγο. Σταμάτα, ακούτσι. Θα αλλάξουν, ναι, θα αλλάξουν. Όπως άλλαξατε εσείς. Εμείς τι αλλάξαμε. Χτυπάτε για τον Ουράν στο ραδιόφωνο τον Μαρινάκη. Άκουσε το θέμα, ήδη να μιλάει. Βρε, ακούσε λέω τώρα. 15 χρόνια. Βρε, ακούσε λέω. Θα λέω τι έγινε πριν 20 χρόνια. Τώρα τι γίνεται. Ακούσε αυτό το ραδιόφωνο. Δημοσιογράφο και τα λοιπά να λέει. Αφού έκλεισε υπόθεση. Για τον Ολυμπιακό λένε τίποτα. Κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Βρε, ακούς τίποτα. Μα δεν υπάρχει λόγος να ακούσω πλέον. Για Ολυμπιακό. Έχει κλείσει πόδι, για Ολυμπιακό. Έχουν πεθάνει όλοι όσοι ήταν. Για Ολυμπιακό. Ναι. Ακούς τίποτα. Τι να ακούσω. Καμιά κακή κουβέντα. Άμα κάνει θα ακούσω. Καταλάβατε τι γίνεται. Τι άμα, ένας, δηλαδή με το Στανιό να βρίσκω. Ο ένας θα βρίσκει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Η καλύτερα. Θα τα εσύ, ναι, όπως τα βρίσκα με την ΑΕΚ και καλά και τους πήρα το πρωτάθλημα. Ας τα πω όπως θέλω εγώ. Εσύ τα, α, καλά το είπες. Ας τα πω όπως θέλω εγώ και ας πει ο κόσμος. Φτιάξε εσύ την ιστορία. Φτιάξε την ιστορία. Για φτιάξε, ναι. Πάω και ο Ολυμπιακός τα βρήκανε, μια χαρά, δεν μιλάει κανείς εδώ για το Μαρινάκι. Πάμε παρακάτω. Έρχεται ο Μονεβασιώτης, βλέπει τον Πουλιοτόπουλο 1.97, σου λέει θα με κάνει τη ζημιά με τους διαιτητές, κάτσε να γλύψω το Σαβίδι. Ράφιστε τον παραμύθι, ρε. Ο Άρης είναι ο Φουκαράκος. Γιατί Φουκαράκος? Φουκαράκος είναι. Θα τη βγάλει φέτος αν πουλήσει το μωρόν και θα πέσει β' εθνική του χρόνου. Σιγά ρε εσύ, θα πέσει β' εθνική με τους παίκτες που έχει. Για... Έφτιαξε τα σενάρια κιόλα. Σιγά. Για του χρόνου σου λέω, α, για του χρόνου. Φέτος δηλαδή, θα τη γλιτώσει. Φέτος δηλαδή θα τη βγάλει. Ναι, αλλά ο κύριος Μονεβασιώτης είπε καλά λόγια και για τον Καρυπίδη. Ο ωραίος παράγοντας, δυνατός, πήρε τον Άρη από γάμα δυνική, τον ανέβασε και τον έχει στις 5 καλύτερες. Ο κύριος Μονεβασιώτης τους φυρίξαν, έχετε καλά με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, γιατί θα πέσει φάπα του χρόνου, είναι η σειρά σου. Αυτό του είπανε. Το παγάσα. Το άλλο που είπε. Σου λέει. Εμένα μου άρεσε, σου λέω, είναι τύπος που είναι εξωστρεφής πολύ σαν εσένα. Δηλαδή, ό,τι λέει το σκέφτεται, δεν μασάει, δεν κολώνει. Και το άλλο που είπε με τι το... να κολώσει, αυτό έχει και λεφτά. Εγώ δεν έχω λεφτά. Ναι, ρε, κολώνω, δεν κολώνω. Ναι, το άλλο που είπε ότι ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας λέει είναι ο Διαμαντίδης. Ο Γκάλης ήρθε, λέει, από την Αμερική. Λέει, ναι, δεν είναι, ναι, όπως ήταν εδώ. Εκεί ήταν αδιάβαστος. Δεν ξέρουν ότι οι Αριανοί και οι Ηρακλείδης έχουν καλή σχέση. Ναι. Είναι η μάνα και η κόρη. Εκεί ήταν λίγο αδιάβαστος. Μάνα κόρη δηλαδή. Εκεί κάτω στου φούρνου κάτω που είχε και τα λοιπά δεν του λέγανε τα έργα καλά, να πούμε ο Βελέντζας. Πάντως το σίγουρο είναι ότι. Έχουμε εποχή Μονεβασιώτη. Ο τύπος είναι πολύ ωραίος, ο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίος, εξωστρεφής. Έγλειψε το Σαβίδι, καλά σου Μονεβασιώτη. Για τις ατάκες του. Ρε θάλαμα. Ο παδός του Ηρακλή. Ο παδός του Ηρακλή να έχω πλακώσει τον Ευγενίου στις Μπουνιές στο ταξί και να έρθει την άλλη μέρα ο Βενέτης να γλύφει το Σαβίδι. Ο τρεπά πώ ήρθε. Τα 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 τα. Ο άνθρωπος είπε ένα περιστατικό, είπε μια αλήθεια, ένα γεγονός. Ο άνθρωπος το περιέγραψε. Άνοιξε, είπε, λέει, το άνοιξε πόρτα, το παράστημά του, άνοιξε πόρτα, ναι, στον Πουλιοτόπουλο, ναι. Είδε εκεί βάλετε το Σαλπικίδη. 30 λέξεις δεν δε λέει σε 4-24 ώρα, το βάλετε στην Ελλάδα. Θα σα ρωτήσω, ναι, κάτι. Είδε ο άνθρωπος. Δηλαδή, είδε τη δύναμη. Έξυπνος είναι. Ναι. Εσύ, άμα πας κάπου σε ένα χώρο καινούριο, ναι, θα πας να τα βάλεις με τους φρουτόταυρους κατευθείαν. Πώς. Τι πώς. Εσύ. Έξυπνος είναι. Πολύ έξυπνος είναι. Είσαι κάπου καινούριος, εμφανίζεσαι. Ναι. Και ξέρεις ότι είναι 3-4 βρουτόταυρ. Τι θα κάνεις, θα πας κατευθείαν με τοπική να τους πολεμήσεις. Καλά, χαζώσει τα λάθη του παρελθόντος δεν τα κάνω. Τώρα με πάρουν. Έξυπνος είναι. Αν με πάρουν πουθενά σε κανένα κανάλι στην Αθήνα, θα κάνω ησυχία. Καλά, καλομελέτα και έρχεται. Αυτό σου λέω, έξυπνος είναι πάρα πολύ. Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν θέλω προσωπαρών πελάδες. Θέλω να φτιάξω να οργανώσω την ομάδα μου. Τους πήρα το λεωφοριάκι μου, θα φτιάξω το γήπεδο. Τσούκου τσούκου θα οργανώσω πράγματα. Διαρκεία ζήτησε. Πόσο δίνει ο Μπουκ στους επόμενους 3 μήνες. Να φάει ο Πουλιοτόπουλος με τον. Μπορεί να φάνε, ρε. Μπορεί να φάνε. Πόσο δίνει. Αυτά αλλάζουνε. Πόσο δίνει. 1,50 εγώ σου λέω. 1,22. 22. 1,22. Αυτά τα πάντα. Πουλιοτόπουλε, κοψτό κάπνισμα, ρε. Σε θέλουμε πολλά χρόνια στη γύρε. Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί. Και για σένα και για μένα ισχύει αυτό. Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί. Μπορεί με κάποιον να πλακωνώσουν και να τον έχει χαστού για τον έσμο κάτω και μετά να είσαι ο κολλητό σου. Τα πάντα ρί. Αλλά πάω ο Ολυμπιακό να τα βρουν λίγο. Είναι πιο βαρύ από το να πλακωθώ εγώ μαζί σου και τα βρούμε. Εάν έχουν κοινό συμφέρον. Αφού εσύ το έχει πει πολλές φορές. Το κοινό συμφέρον μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες. Όλα είναι χρήμα. Σε συνύπαρξη. Όλα είναι μαρμίτα. Σε καλούς δρόμους. Όλα είναι χρήμα, όλα είναι μαρμίτα. Γι' αυτό έβρισα χθες. Ειδικά γι' αυτό, σε ένα τέτοιο γι' αυτό κομμάτι... έκανα κριτική. Δεν έβρισα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αν το βρίσκω. Μες 30 Ιουλίου του λέω τσακώνεσαι με την Τουρκία. Με τόσους καλούς ανθρώπους Τούρκους να έρχονται στις πόλεις μας να αφήνουν τα ωραία τους τα λεφτά και πάμε τσακωθούμε. Καλά, δεν είναι τόσο πολλοί Τούρκοι εδώ. Δεν είναι τόσο πολλοί. Για τράβα στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι Ρουμάνοι, δεν είναι. Είναι όμως και αυτοί. Είναι όμως και αυτοί. Είναι λίγοι σε σχέση με τους άλλους. Πάμε εμείς εκεί. Βλέπουμε την πόλη, τα χαμένα πατρίδα μας. Είναι υπέροχα. Εγώ έχω πάει και πάθηνα. Θέλω να πάω.
Θέλω να πάω τραπεζούντα, σαψούντα τα. Να δει τη γιαγιά Τζαμπέτα. Πάω και τη γιαγιά. Πάω να γράψει εκεί, πάω ξι 4, ρε. Ναι, να με μαχαιρώσει, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πλακώθηκα μια μέρα για τον ΠΑΟΚ. Πλακώθηκα μια μέρα για τον ΠΑΟΚ με φανέλα του Γκρόμπαρη στο νησί. Να το κάνω και στην Τουρκία. Αφού πήγε στη Σαντορίνη, φορούσε τι φορούσε. Δεν φορούσα εγώ. Ο φίλος της κόρης μου φορούσε. Ο Ίγκασον, φορούσε. Ωραίος. Τον ορμήξαν τον πιτσιρικά. Ωραίος. Ποιος θα πάει, ο μπαμπάς του. Λοιπόν, αφού δεν ήταν. Όχι, ποιος θα πάει στη Μανούρα, ο μπαμπάς του. Δεν πήγε. Ο Μανουβατσικότης, εκτός από αυτά τα εντεργαδόρικα που σ' άρεσαν εσένα και τρελάθηκες, έτσι, τι είπε για Σαββίδη, Καρυπίδη, για το νέο όνομα, για την νέα εταιρεία. Ποιο να μοιάζει, μωρέ, ο Μανουβατσικότης. Δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε πολύ. Ναι. Μ' άρεσε πολύ. Ναι. Ήταν έστροφος. Είπε καλό λόγο για τον πρόεδρο. Όχι, όχι. Ξέρεις τι μ' άρεσε αυτό, λέει, παιδιά. Ξέρεις τι μου μυρίζει σε λίγο καιρό. Σου μυρίζει. Διαφήμιση στο Μετρόπολο Φούρνο Βενέτη. Δεν ξέρω. Κάτσε, είμαι σίγουρο. Κάτσε να μπαίνουμε στο Καφτατζόγλιο του χρόνου. Α, να κάνουμε τις μεταδόσεις. Κοίτα, στο Καφτατζόγλιο, ναι, όμως σε άλλη αστυνομία θα πας. Ποιος, εγώ τι να πάω να κάνω. Άμα πας, θα πας Καφτατζόγλιο να κάνεις το Ηρακλής ΠΑΟΚ του χρόνου. Άμα ανέβει, φυσικά. Θα πας. Βέβαια, γιατί δεν πάω. Σταύρωσε τον Αχιλέα, φίλησέ τον. Είναι και δυνατό. Η ομάδα κουτσά στραβάκου τη λέει. Λέει πολύ ωραία πράγματα τώρα. Αθλητικής... Σαμάτα εσύ τη σύντρικα. Αυτή τη αθλητική βία που είναι φίλη σα, θα σα συνοδεύουν εκεί. Ναι. Το Ζαΐρι και σένα. Θα είναι όλου, γιατί μόνο εμά, δεν τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, άκου λίγο τι λέει. Άκου, λέει ωραία πράγματα. Μην δεν τα λέει. Τώρα έχω ήρμα. Θα σα πω ένα πλάνο διάσωση. Το πρώτο που ζητάμε είναι ενότητα. Να έχουμε μια ηρεμία για να βγάλουμε το κεφάλι από τα λασπόνερ. Το δεύτερο είναι πλάνο εξυγεία που λασπόνερ λέει. Πολύ πάριο ακούει. Ο κόσμο πρέπει να είναι πρωταγωνιστή. Η ομάδα κουτσά στραβά θα ανέβει. Πότε. Αν δεν ανέβει τον πρώτο χρόνο. Που θα ανέβει Λάρισα. Θα ανέβουμε το δεύτερο. Που θα με ανεβάσει ο Πουλιοτόπουλος. Εμείς πρέπει να δείξουμε εκτόπισμα. Ότι είμαστε μια από τις 6 μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να μην μπει στο γήπεδο τζάμπα ούτε ένας φιλόθρος. Το τρίτο θέλει υπομονή και πίστη και το τέταρτο. Πάω Κροσία, ναι, συμμαχία. Έλα, εντάξει. Είσαι, έλα, φίλησε το Ρώσικο δακτυλίδι και εσύ. Τι γιατί πράγμα, αλλιώς δεν ανεβαίνει. Είσαι, έχετε κατορθώσει, ναι, να είστε τόσο δυνατοί. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Σε κατάλαβε που ήρθε ο Μονεβασιώτης πρώτη μέρα. Δεν κατάλαβες ότι και ο Ολυμπιακός που συνεργάζεται μαζί μου συνεργάζεται σε ρόλο δευτεράτζας. Ότι δεν είμαι εγώ η δευτεράτζα, δεν το έχεις καταλάβει. Είσαι. Δεν το έχεις καταλάβει. Ναι. Τι ναι, δεν τα λες αυτά. Θα φέρετε και... Δεν άκουσες δηλώσεις Σαββίδη. Ο άνθρωπος σας είπε. Yeah. Είμαστε αυτοί που τρέχουμε πλέον τα ενία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν την άκουσα αυτή η δήλωση. Γίνατε, δεν θα στη βάλω την άκουσα. Χαλίβδες θες του χαλίβδες. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε χαλιφιές. Χαλιφιές δεν κάνουμε. Okay. Άμα κάνουμε χαλιφιές, δεν θα μας έδινε φάουλ κίτρινη κάρτα στα 12 δευτερόλεπτα στο Μικελίδης. Άσε με τώρα. Έχεις και τον σύμμαχο εκεί. Ποιος ήταν ο σύμμαχος? Τον άλλο τον Πόντιο. Ποιος είναι ο άλλος ο Πόντιο? Πόντιος Πόντιο ΟΠΗ. Λοιπόν, πάντως ο Μονεβασιώτης, για να το τελειώσω. Θα βάλει και τον Κουτσοπαναγί εκεί. Μπράβο, αυτό. Ας του δώσει κανένα μεροκάμα. Σε ανοιχτή πρόσκληση, ναι, ζήτησε να αναλάβει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Αφού είναι ο Τζαβέλας. Είναι σημείο αναφορά ο Βάσκα τώρα για το Ηρακλή. Ναι. Βέβαια, πρέπει να το δώσουμε. Να στέκεται το δεύτερο. Να το βλέπουν μόνο οι φίλοι του Ηρακλή. Έχω ένα θέμα τώρα. Εγώ τώρα το φάξ δεν ξέρω το φάξ να κάνω. Δεν ξέρω Facebook. Ρε μπαγάσα, ρε απίθανε καλό και μια. Δεν έχω Facebook, Instagram, δεν έχω σύνδεση. Λοιπόν, μεγάλη μέρα για τον Ηρακλή. Θέλω μια γραμματέα εγώ τώρα. Φύγε, σήκω φύγε. Σήκω φύγε, μεσημεριάτικα, πρωινιάτικα. Φτάνει ρε φίλε, 24 του Ιούλη. Χάσαμε και τους μήνες. Λοιπόν, ωραία μέρα χθες για τον κόσμο του Ηρακλή πάντως. Έτσι, υπάρχει όραμα, υπάρχει ενθουσιασμός. Πλέον από εδώ και πέρα θα έχουμε και τη νέα διοίκηση που παρουσιάστηκε χθες, όπως και η νέα φανέλα. Θα τα συζητήσουμε και θα πάμε και στα αγωνιστικά. Πάω ΚΑΕΚ, όπου σήμερα επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση με τα γραφικά. Άρη, πάω, τι γίνεται με Τσάλοφ, τι γίνεται με τη Σουντάλη. ΑΕΚ, πώς ετοιμάζεται για αυτή, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Προς το παρόν, σας έχω, φίλες και φίλοι, τι σας έχω. Τι θες, τι θες. Το λάκι με τα ψηλά λεβέρ μοιάζει. Λε. Όχι, λεβέρε. Το λάκι με τα ψηλά λεβέρ. Μπράβο. Ναι. Βάλε λίγο λάκι με τα ψηλά ρεβέρ, όχι λεβέλ. Τι λεβέλ, ρε τα γαρόβλαχια από τη Χουρμούτζη. Λοιπόν, πώς λέγεται όταν θέλετε να φάτε, δεν θέλετε να φάτε ούτε πρωινό ούτε μεσημεριανό και καταλήγετε κάτι στο ενδιάμεσο, παιδιά. Λέγεται brunch βεβαίως. Και όταν το τρως Κυριακή, λέγεται Sunday brunch. Όταν το απολαμβάνεις στο εστιατόριο του Λατερά σου Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, λέγεται μούρλια, παιδιά. Δοκιμάστε λοιπόν λαχταριστό brunch από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 με αυγά, κουρασάν, πίτες. Έτσι. Και πολλές γευστικές εκπλήξεις όλα στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης. Rap and cool επιστρέφουμε. Βάζουμε τελευταίες πινελιές γιατί ο άλλος πήγε στην Ίντριγκα κατευθείαν και ήταν αναμενόμενο. Έτσι, ατάκες που υπόθηκαν χθες από τον κύριο Μονεβασιώτη στην παρουσίασή του πλέον ως νέος ιδιοκτήτης του Ηρακλή. Κομψό θα είναι κύριε Λελίδη και επιστρέφουμε φουλ με μπαλίτσα, με μεταγραφές. Καρδιά καλοκαιριού μεν, αλλά πολύ έντονη επικαιρότητα. Μηνύματα
Facebook Μετρόπολης κάτω από μία ξανθιά κορασίδα. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός επίσης στο Instagram. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τιμές πήραν τον ανήφορο, αλλά στην ασφάλιση αυτοκινήτου εργοβάσα, φίλες και φίλοι, βάζει φρένο. Γι' αυτό ακούστε που σας λέω και τηλεφωνήστε 2310-300-305 στο δίκτυο συνεργατό τους και μάθετε όλες τις επιλογές που έχει στην ασφάλιση αυτοκινήτου, αλλά και της μοτοσυκλέτας, φίλες και φίλοι. Ασφάλιση αυτοκινήτου στην Εργοβάς και παιδιά, πραγματικά ξενιάζεται μία και καλή με την Εργοβάς. 42 μετά τις 8, καλημεράρες παντού, rap and cool, Μετρόπολης ακούτε. Με κινησούλα στον περιφερειακό. Νωρίς. Ο άλλος τρώει κόλυβα. 24 χρόνια. Είναι superfood. Ναι, τρώει κόλυβα. Είναι superfood το κόλυβα. Superfood είναι. Superfood είναι. Κόλυβα τρώει. 24 χρονών. Και εγώ θα έτρωγα. Γιατί άμα τα είχα θα τα τρώγα. Δηλαδή στα 30 για να πηδήξει κόμμα θα κάνει προσευχή 2 ώρες σαν τον πάπο. Προσευχή σου. Θα με τρελάνετε, ρε. Κόλυβα τρώει 24 χρονών. Κόλυβα είναι superfood, τι δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτό που πρέπει να. Μπορεί να τρώει κάθε μέρα πρωί κόλυβα. Πάει. Αλλά για καλό λόγο. Ναι. Αντί για τα ποια μπράντς είναι κόλυβα τρώζε. Κόλυβα. Λοιπόν, κίνηση. Είσαι 24 και πας σε κηδείες ακόμα. Δεν πας από τώρα πας σε κηδείες. Αυτό είναι, το έφτιαξε η Χρύσα, η φιλενάδα μου το έφτιαξε. Κηδείες πάμε εγώ με τον Κουλιανό. Ναι. Μήπως είναι η χείρα καμιά ωραία κόμμα. Άντε πάλι με τα κομμένικα. Λοιπόν, 25 χρόνια κόλλημα να πούμε. Κινησάρα έχουμε περιφερειακό από Παπαγεωργίου μέχρι Σικές και εδώ πάνω αρχίζει τσιμπάει στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ραπ και μετά από κηδεία, εγώ έχω ερωτική διάθεση. Καλά, εσύ πότε δεν έχεις. Τώρα δηλαδή μόνο αφού είσαι ράπο τρυπάνει. Ραπ τρυπάσω, τελειώσαμε. Μετά από κηδεία. Ειδικά στην κηδεία φτιάχνει. Εκεί βλέπει τη νεκροφόρα, βλέπει το φέρετρο, βλέπει να κλαίνει να κάνω και εκεί έχει σηκωμένη διάθεση. Πότε δεν έχεις, πες μας να ξέρουμε τίγο να πάμε εδώ στο μέλλον. Πότε δεν έχω, ναι. Όταν έρχονται λογαριασμοί. Μπράβο, θα κυκλοφορείτε παιδιά τίγο χάρη, ναι. Κυκλοφορούμε κινητά εδώ στο ρίλ. Λοιπόν, θέλω δύο πράγματα τελευταία για να τελειώσουμε. Ηρακλή, ο οποίος άλλαξε σελίδα. Μία δήλωσή του δεν άρεσε. Ποια δήλωσή του δεν άρεσε? Για τον Γκάλι. Γιατί, τι ψέματα είναι. Ό,τι τι. Τι είπε, λέει, κορυφαίος, λέει, μπασκετμπολίστας όλων των εποχών δεν είναι, λέει, ο Νίκος Γκάλης, λέει, ήρθε από την Αμερική. Σωστός. Τι σωστός. Του Χατζηπαναγής δεν είναι μεγαλύτερος παιχταράς στην Ελλάδα, ήταν Ρώσος, από τη Ρωσία. Είναι ο Κούδας, ο Δωμάζος και ο Μίμης Παπαϊωάννου. Έχει δίκιο. Άρα Χατζηπαναγής δεν υπάρχει. Έτσι πες. Ναι. Α, τώρα όμως τώρα εδώ ερχόμαστε σίγουρος, Ρεντίνο. Κάτσε. Όχι, όχι, έτσι πες. Κάτσε, εδώ τώρα. Δεν υπάρχει, πες Χατζηπαναγής, Ρώσος είναι. Ναι. Τσετσένος από το κεφάλι. Ναι. Ήρθε από την Τσετσενία πάνω. Τα σκέδια. Άρα δεν είναι, πες. Τα σκέδια. Είναι Ρώσος. Αφού, ναι, δεν είναι ο Γκάλης. Αφού δεν δέχεσαι τον Γκάλη, δεν θα δεχτεί ούτε τον Χατζηπαναγή. Άρα ή δέχεσαι Γκάλη. Για να δεχτώ και εγώ Χατζηπαναγή. Αυτό λες εσύ τώρα. Δεν δέχομαι Χατζηπαναγή. Ωραίος. Τίμιο. Τίμια η προσέγγιση σου 100%. Ποιος Χατζηπαναγής? Ρώσος. Δεν γίνεται τώρα να μας λέει για τον Νίκο Γκάλη. Εντάξει. Εμάς μας έχει πονέσει περισσότερο από όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί το αυτό, ναι. Για να γλύψεις πιο πολύ το Σαββίδι. Που είναι Αριανός. Ναι, αλλά μετά έπιασε, είπε καλά λόγια για τον Καρυπίδη. Είπε, λέει, ωραίος παράγοντας, λέει, ανέβασε την ομάδα. Τον Καρυπίδη του κάνει το μνημόσυνο του Καρυπίδη. Να, τρώει τα κόλυβα όπως αυτός. Άστα τα του Καρυπίδη. Τώρα δηλαδή βλέπεις ανταγωνισμό Ηρακλή Άρη κάνα δύο χρόνια. Όχι, βλέπω τον Ηρακλή πιο πάνω από τον Άρη σε δύο χρόνια. Ναι. Άμα δεν τον πράγμα. Θεωρείς δηλαδή παραγωγικά του Μονεβασιώτη ότι πιο πάνω από τον Καρυπίδη? Όχι. Όχι. Δεν το θεωρώ. Ναι. Το θεωρώ. Μπορεί να γίνει. Το θεωρώ πιο δημοσιευτήστα. Άμα ο Καρυπίδης γλύψει το Σαββίδι, δεν το κάνει. Καλά, ασχολούνται, ναι, με άλλους. Με το Σαββίδι δεν ήθελα από την αρχή. Ναι, ήταν με το Μαρινάκι ένα διάστημα, τώρα είναι με το Μελισανίδη. Όλοι τα κάνουν αυτά, βέβαια, για να μην παρεξηγηθούν. Και ο Μονεβασιώτης είναι με το Μαρινάκι και το Σαββίδι. Για, ναι, για να ανέβει κάτι. Πάει δηλαδή τώρα με αυτούς που είναι σε εξουσία. Τους έχει ανάγκη. Okay. Γιατί άμα θέλει. Ναι, απλά δεν ακούσει καλά η δήλωση. Γιατί άμα θέλει. Μόνο οι λαοί μπορούν να το χαλάσουν αυτό. Να πει δηλαδή στον Μπουλιοτόπουλο τώρα. Ναι, αλλά δεν άκουσε, είπε για τους λαούς. Μη με ζαλίζετε, λέει. Α, στους λαούς. Θα κοιτάξουμε το συμφέρον ποιο είναι του Ηρακλή. Μη μου λέτε αν έχω καλές σχέσεις με Πάο Κιάρη. Το συμφέρον του Ηρακλή μας ενδιαφέρει. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Λες, τι λέω. Έτσι δεν κάνουν όλοι. Μόλις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τώρα, και ΑΕΚ και πιο δυνατή από τον Ηρακλή επιφανειακά και οικονομικά. Πάει ο Πουλιοτόπουλος στη Νεάπολη. Ναι, θα πάει. Στο σύνδεσμο τον καλούνε. Ναι. Και του την πέφτουν 10 ΠΑΟΚΙΑ εκεί. ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, ΝΕΑΠΟΛΙΤΕΣ, ναι, εκεί, ναι, ΝΕΑΠΟΛΙΤΕΣ. Ναι, ναι, ναι. Είχε καλή διέτεση ο Ηρακλής εχθές με, ναι, την Βέρεια, για παράδειγμα. Ας βγει να εξηγήσει γιατί. Περίμενε. Μπορεί να θέλει και ο Ηρακλής να είναι μαζί μας. Βρε, οι Παοξίδες, ναι, μόνο μπορούν να τη χαλάσουν την άνοδο του Ηρακλή. Λες, Θα του την πέσουν τον Πολιωτόπουλο, κοίταξε καλά, στείλε τον καμικάζ διαιτητή. Αυτοί γλύφουν τώρα ο Ηρακλής γιατί σας έχουν ανάγκη. Λες.
Γλύφει ο Ηρακλής τον πάω. Θα γκρινιάζει του Ηρακλή. Δηλαδή ξέρω τι κάνει ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι ο Ηρακλής γλύφει τον πάω για να ανέβει. Έχουμε ο ένα Γκάλης, χρόνο. Ο Γκάλης ναι. Είναι δήλωση για να χαρούν οι παοξίδες. Λες. Όχι λέω. Κράτα το Μονεβασκό της, θα μας ανεβάσει δύο μονάδες εδώ πέρα. Αγαπάμε Μονεβασκό της ανεκπομπή. Φρετή μονάδες, την αλήθεια λέμε. Ναι, ναι, και αυτός αλήθειασε. Είπε εκτός από το θέμα του Γκάλη. Ποιος. Αυτός αλήθειασε. Φρίδε να γλύψει τους παοξίδες, δεν το καταλαβαίνει. Το θέμα του Γκάλη δεν γίνεται το πει αυτό. Τι? Τώρα εντάξει. Μπορεί να βρει. Που άλλαξε ζωή του μπορεί να βρει και τον Γιάννη Ιωαννίδη νεκρό, να του πει ότι είναι παλιά το ξέρω εγώ. Για να ανέβει κατηγορία. Θα είναι στου αγαπημένου μα ο Μονεβασκό της. Θέλω να πάμε, γιατί παίζει πάω και άξι σήμερα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο χθες ξεκουκουλώθηκε. Ξεκουκουλώθηκε. Ναι, ξεκουκουλώθηκε χθες. Και θέλω λίγο να το κουβεντιάσουμε. Να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, βγήκε προς τα έξω ότι η χρήση του γηπέδου της ΑΕΚ ναι. επί εποχή Μπαλτάκου από την Εθνική Ελλάδος ναι. κόστιζε 250 χιλιάρικα το μάτς. Σταμάτα. Ρε. Τι σταμάτα, δεν το λέω εγώ. Σταμάτα. Έτσι το είπα. Δεν μπορεί να δεις 250 χιλιάρικα το μάτς. Αυτό εσύ Κώστα. Αυτά τώρα δεν είναι. Συντηνώ. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Και όμως αυτό ήταν, αυτό γινόταν. Δηλαδή, δηλαδή βγήκαν εδώ, το γράψαν, το ξαναγράψαν. Ποιος το έγραψε, δημοσιογράφοι. Ψεύτες. Τι ψεύτες, όπου θέλουμε πιστεύουμε. Γιατί δεν το λέγαν πριν. Δεν ξέρω γιατί το λέγανε. Αλλά το λένε τώρα ψέματα. Προς τα έξω. Ο γιατί ρώτησαν τον Καγκάτσι. Γιατί ναι. αλλάζει το γήπεδο, ρε. Ναι, ναι. Γιατί αλλάζει. Μια χαρά. Το καλύτερο γήπεδο. ΑΕΚ... Το πιο σύγχρονο. Να βγει. Ο Μελισσανίδης ακούει εκπομπές, δεν θα ακούει. Δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα μπορεί να είναι το Μελισσανίδης. Γιατί ασχολείται με εμάς. Αν δεν το διαψεύσει ο Μελισσανίδης σε 2-3 μέρες και η ΑΕΚ. Ναι, άμπρα, μπορεί να πει παιδιά καταγγελία. Ποιο το έγραψε. 1-2-3. Να βγει η ΑΕΚ. Διαβάσαμε στα site. Αν δεν βγει η ΑΕΚ μέχρι 3 μέρες τέλο. Άρα μέχρι Παρασκευή περιμένουμε πριν φύγω να το κουβεντιάσουμε. Σήμερα την Τετάρτη. Τετάρτη. Παρασκευή πρωί τελείωσε. Μεσημέρι τελείωσε. Θα το ξαναφέρω το θέμα να το κουβεντιάσουμε. Ωραίος. Γιατί χθες είχαμε διαφωνία με τον Σαρωμού. Γιατί το πήρε, λέει, από τον Γιούρο. Λέω, ναι, αλλά πλήρωνε 250 χιλιάρικα. Και να μην πλήρωνε. Και αυτά τα πλήρωνε εσύ και εγώ. Και να μην πλήρωνε ναι. 250 χιλιάρικα. Ναι. Το Καραϊσκάκης είναι τόνους καλύτερο από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόσεξε. Ένα το, είναι τόνους αυτό. Καλύτερο δεν είναι σαν γήπεδο, είναι σαν πρόσβαση σε να πάρει. Πρόσβαση, πρόσβαση. Τόνους δεν είναι καλύτερο. Πιο καλό είναι. Εντάξει, και το άλλο είναι κουκλάκι, ολοκένουργιο. Ποιο όλο το Καραϊσκάκη. Η πρόσβαση είναι πιο εύκολη και είναι και λίγο πιο μεγάλο. Για καταθλιπτικούς δεν είναι η Νέα Φιλαδέλφεια. Για κλειστοφοβικούς δεν είναι η Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί συζητούσαμε ότι οι παίχτες δήλωσαν ότι θέλουν Φιλαδέλφια, είναι έδρα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, ναι. Αλλά μα πληρώνουμε 250 χιλιάρικα το μάτς. Καλά, αυτό τώρα το 250 χιλιάρικα μπορεί να είναι μούφα να πούμε. Δεν βγήκε κάποιος να το διαψεύσει. Αυτό είναι και επίδειξη δύναμης. Τρία πράγματα κάνει ο Γκαγκάτσης. Πάει πρώτη μέρα. Ναι. Λοιπόν, ούτε ο Πατακός δεν τα έκανε αυτά. Δηλαδή, καταρχάς, ό,τι 67, κάνει για μένα είναι σωστό. Το 67, έφερε Γιωβάνοβιτς. Σταμάτα, ένα λεπτό. Τι ένα. Δεν είναι σωστή η κίνηση Γιωβάνοβιτς. Το 67, όταν ναι. ήρθε ο Πατακός, ναι. δεν έστειλε στη Γιάρο τον πρώτο κομμουνιστή την άλλη μέρα. Ναι. Περίμενε δύο μήνες, τρεις. Δηλαδή, ο ναι. άλλος ήρθε ναι. πρώτη για την πρώτη μέρα. Φέρει τον ανύπαρκτο τον Σαλπικίδη και τον Τωροσίδη. Γιατί ανύπαρκτο. Γιατί ρε γόρμα ανύπαρκτο. Παραγωγικά ανύπαρκτο. Τι παραγωγικά. Θα κάνει τον προπονητή. Ναι, βέβαια. Πού. Θα είναι βοηθή του Γιωβάνοβιτς. Όπως ήταν ο Κωνσταντίνης. Κάτσε ο Κώστας ο Κωνσταντίνης τι παραπάνω είχε δηλαδή. Ωραία, τώρα μπορεί να έχει και ο άλλος. Αυτό λέει. Αλλά όχι αν είπα τον Σαλπικίδης με πάω πάνω εγώ καριέρα, με Champions League, με μέσα. Πόσο χρόνο σταμάτησε την μπάλα ο Σαλπικίδης? 34. 35, ξέρω εγώ, 36. Έχει 8 χρόνια που έχει παρατηρήσει την μπάλα. Έχει κάνει τον προπονητή πουθενά και πάει στην Εθνική. Που τα λέτε αυτά. Για προπονητή, ρε, που τα λέτε αυτά με ροκάμα, τα τζάμπα είναι αυτά. Τι καλά, κάποιοι θα τα πάρουν, ρε φίλε. Θα τα πάρουν, κάποιοι θα τα πάρουν τα τζάμπα. Πού δούλεψε, ρε προπονητή. Καλά, θα αφισβητήσουμε και τον Τωροσίδη τώρα. Σαν προπονητή, ναι. Μα δεν τον παίρνουν σαν προπονητή. Σαν τι τον παίρνουν. Σαν αυτό, θα σου πω γιατί. Για πες το θεσμικό κομμάτι. Ναι, 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 αυτό σου πω. Ως τι τους παίρνουνε τώρα. Ως μεροκάματα τους παίρνουνε. Εντάξει, ποιος θα τα πάρει, εγώ γιατί και εσύ. Θα τους έπαιρνε κανένα στην ομάδα τους, τον Σαλπικίδη και τον Τωροσίδη και τον Μπένο Γκαγκάτση εκεί. Μπορεί να μην ήθελαν ρε, εσύ. Τι να μην θέλανε, ρε. Στο... Λοιπόν, κάτσε περίπου. Μπορεί να μιλήσει σε παίκτη ο Σαλπικίδη να το φτιάξει. Λοιπόν. Καλό παιδί, ήσυχο παιδί. Θα έχουν ρόλο στις μικρές πόσο ενεργή αδρών της Ελλάδος θα πάρει ο Δημήτρης Σαλπικίδης και ο Βασίλης Τωροσίδης, ναι, ναι, ναι. ενώ στις μικρές θα αναλάβει και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έτσι, λοιπόν. Ποιος ο Μηταράς. Ουσιαστικά, ναι, περίμενε. Ναι, οι δύο θα αντικαταστήσουν τον Φίσα και τον Κωνσταντίνη. Αν τι κάνανε δηλαδή παραπάνω. Τίποτα ρε, μέσω ωραία. Είχαν. Ωραία. Άλλαξε. Δεν θα πάρει και εσύ άμα πας κάπου. Εσύ, ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Άμα πας κάπου και πεις, θα πεις έλα εδώ ρε κουμπαράκι, έλα εδώ και Χαρούλ με βοηθάτε να σας καβατζώσω. Γιατί αν μην το κάνεις. Θα το πούνε οι άλλοι από κάτω. Θα το πούνε οι άλλοι. Ναι, τώρα το λέμε εμείς. Εντάξει, οκ. Άρα δίνει εξουσία από την πρώτη μέρα. Ναι. Καταλαβαίνετε τι δύναμη. Η προσωπικότητα έχει ο Καγκάτσης. Ναι. Πολύ δυνατός. Πρώτη μέρα φεύγει, τη δεύτερη μέρα η εθνική Καραϊσκάκης. Ναι. Διορίζει ένα του Ολυμπιακού και ένα του ΠΑΟΚ αργόμιστους στην εθνική ομάδα. Αργόμιστη. Αργόμιστη. Δεν δούλεψε ποτέ σε ομάδα. Έβγαλε τους Κωνσταντινίδη, γι' αυτό ουρλιάζει ο Παναθηναϊκός. Αργόμιστος είναι και ο Κωνσταντινίδης. Και ο άλλος ο Φίστας. Και οι άλλοι όχι, ο Φίστας είναι ο ρολόγος μου. Καλή του ώρα και καλές διαμορφές θα κάνει. Καλημέρα Σπέτσες, λέει, άντε περιμένα δούμε την ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι. Ρε Ραπτόπουλε, εσύ δεν παραδέξεις ότι την επόμενη μέρα του πρωταθλήματος ο Βικελίδης ήρθε
ήρθε ο Εβραίος με αποστολή να μας φάξει. Και έλεγες, μακάρι να σε καλέσω στο δικαστήριο να το αποδείξεις. Όχι, ο... Φίλε, αν έχεις πάρει ναρκωτικά χαλασμένα από την Καλύφητο. Άστο, ο Κωστής το είπε ότι την πρώτη μέρα ότι ο διαιτητής έπαιξε 100-0. Έσφαξε τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Γι' αυτό είπα ήταν μάγκικο το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Έσφαξε τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Τι να σε πούμε άλλο δηλαδή. Νίκο και Κώστα Φουάρης είναι... διατεταγμένη υπηρεσία. Μπράβο, μπράβο. Από τάπαμε, ΑΕΚ τάπαμε. Και την πήρε μάγκικα ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Πολύ μάγκικα και το και πήρε. Και γι' αυτό στην ΑΕΚ μπορούσε να το χωνέψουν και όλους. Τι γίνεται. Εγώ τον Αλμέιδα τον έδιωχνα. Και του Ρέκο κάνει και ένα τιπτόπ του. Τιπτόπ. Του ραλίστα του λέω διώξτε τον Αλμέιδα αν θες να κάνεις ομαδάρα. Ναι. Ρα πρόσχημα ο Νεβασιώτης τον ξέρω λέει βαράει και σε έχει εύκολα λέει. Ασχολείται με μπόξ και αυτός. Είναι το καλό σε πυγμαχία. Άντε να κάνουμε ένα ρίγκ εδώ να κάνουμε μεγάλια. Ωραίος ο Νεβασιώτης μας άρεσε. Θα του τυχωθώ από κάτω γιατί είναι ψηλός. Σαν το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρια. Ίδιος ο Λάκι. Το Τζάρλι πρωτόπαπα μοιάζει. Τι, πιο πολύ το Λάκι. Και το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρια. Τι γίνεται με Τσάλοφ, με έχουν ζαλίσει εδώ πέρα. Με έχουν ζαλίσει τι γίνεται με Τσάλοφ. Θα τα πούμε όλα και έτσι. Άμα κάνει box και τέτοια, τον γουστάρω ακόμα παραπάνω. Ρε είναι ωραίο ότι δεν τον είσαι ωραίο τύπο. Είναι ωραίο. Δεν μα αρέσει. Αλλά το γλύψιμο στον Μπάουκ πήγε η σπάτουλα μέχρι τι φτέρνε του Ιβάν. Άλλο που δεν θε, εσύ τρίβει τα χέρια σου. Τι να τρίβω τα πόδια. Μα μου δίνει πάσο. Άλλο που δεν θε και έλεγε για τι Ηρακλήδε, τώρα τρίβει τα χέρια σου. Λέει εδώ έχουμε κι άλλο. Τη μάνα του Προέδρου! Ναι. Λοιπόν, μαλώνει ο καινούριο Πρόεδρο! Πάμε, Πρόεδρε, πάμε ανακατόστρα. Πάμε, Μοριλόλα Κοτσομπολά. Έχουμε ματς σήμερα. Έχουμε Τούμπα, έχουμε ΠΑΟΚ Μπανιαλούκα, έχουμε αργότερα και την ΑΕΚ. Ναι. Πιάσε μου λίγο την ΑΕΚ να πάμε στον ΠΑΟΚ στο διάλειμμα. Μπράβο. Το... Λοιπόν, η ΑΕΚ που παίζει τη ώρα 9. Τι έβαλε, κάτσε λίγο. Μην βάζεις το χέρι στο κλουβί. Γιατί η φωσα βίδια στην αρχή. Στα μάτια σε κοιτάει, σου γελάει. Είμαι φίλο Ρώσος, είμαι φίλο Ρώσος. Θα πάω, θα πάω κρουασάν στη Μόσχα. Θα πάω κρουασάν στη Μόσχα. Λάκι στο ταξιλάρε βέρε έτσι. Θα ανοίξω ο Βενέτης στο Ροστόφ. Θα ανοίξω ο Βενέτης στο Ροστόφ. Φούρνο, ε! Φούρνο ο Βενέτης στο Ροστόφ. Ψηλά παπουτσιά. Θα ανοίξω φούρνο στο Ροστόφ. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε. Λέω μακαρόνα στη Μόσχα. Φτάνει. Έλα, θα έχουμε όλο τον χρόνο εδώ να κάνουμε σουζού. Τι διαμάντι μας έστειλες Βασίλη μου. Τι διαμάντι μου έστειλες Βασίλη. Τι διαμάντι είναι, μόνο βασικό της γούσταρες. Εσύ είσαι ο βλάκας που έχεις. Τι διαμάντι μου έστειλες Βασίλη. Διαμάντι. Τι μπριλάντι μου έστειλες Βασίλη. Θέλουμε φέτος η Ηρακλή να ανέβει κατηγορία. Δύο μονάδες θα μας δώσει. Όχι, το αφεντικό δεν θέλει. Εμείς θέλουμε. Εμείς σαν εκπομπή εδώ πέρα, εμείς δεν εργαζόμαστε στο Μακεδονικό. Εγώ είμαι Μετρόπολης, φίλε. Δεν είμαι ούτε Μακεδονικός ούτε τίποτα. Είμαι μόνο Μετρόπολης. Εγώ αν δεν το έκανα αυτό στην Επανομή ο Βουλινός, θα μας αγοράσει το μάστο τον πρώην τελικό. Θα γουστάρα Μακεδονικό. Γουστάρουμε, αλλά πάνω απ' όλα Μετρόπολη. Δηλαδή θέλουμε τον Ηρακλή να πρωταγωνιστεί, να ανέβει κατηγορία Super League και να γίνει μετά μαλλιοβράση Super League 1. Φαντάζομαι ότι. Διαμάντι μου στη Λεσβασίλη. Αυτό για τον Μόνο Βασιώτη. Διαμάντι μου στη Λεσβασίλη. Λοιπόν, θε πρώτα ΑΕΚ. Θέλω ΑΕΚ και δεκάδε κόλπα. Πάμε ΑΕΚ και δεκάδε κόλπα. Ανάλυση του αντιπάλου. Τι αντιπάλου τώρα. Τι αντιπάλου τώρα. Η ΑΕΚ κάτι βουλγάρι είναι. Όχι ρε. Κάτι... Απ' την Ανδώρα παίζει. Στα Πυρηναία ώρα με την Ιντερ Ντερ Σκάδ. Στα Πυρηναία ώρα. Πι. Πυρηναία. Ναι. Τι να ανάλυση να κάνουμε. 1-0-3 το δίνει το μάτς της ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ είπαμε στις δύο πρώτες κληρώσεις, να το πούμε λίγο αυτό για τους φίλους ΑΕΚ. Ούτε η ίδια να έκανε τις κληρώσεις. Η ίδια να τις έκανε μπορεί να μην έβγαζε τόσο εύκολα. Ποια δώσε 11 ΑΕΚ. Λοιπόν, θα δώσουμε 10 ΑΕΚ η οποία και αυτή βασίζεται στην παλιά φουρνιά της. Θα κάνω φούρνο καινούργιους... στο Ροστόφ. Μη αυτό προσεχώ. Θα κάνω φούρνο στο Ροστόφ. Να δει κάτι λαμέλες. Θα τα πιάσουμε. Μην έχουμε κάθε μέρα. Θα έχουμε μονοβασικό τη δεκάλεπτο του Ηρακλή σίγουρα τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κάτι λαμέλα, κάτι Περέρα, κάτι έτσι δεν του πήρε κάτι στην αποστολή. Σε εκτός. Ξεκουράζει. Δεν ήταν έτοιμοι. Ναι. Δεν ήταν έτοιμοι. Οι άνθρωποι ήρθαν αργά. Εντάξει, λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται. Δεν έκαναν τα σπριντ που πρέπει. Πες με μια Ίντερ Ντε Σκάδες, είναι ομάδα από τα Πυρηναία. Έτσι, η ομάδα του Αλμέδα. Ο οποίο χθε άλλα πρέπει να πούμε. Τι έκανε. Είπε ότι έχω πάρα πολλούς παίκτες και πρέπει λίγο το ρόστερ να αποσυμφορηθεί. Δηλαδή θέλει να δώσει ένα δανεικό. Για να δώσει τον Άρη κανένα δύο. Ο Τσιλούλης είναι ο πρώτος. Το Τσιλουλής στον Άρη. Ο πρώτος που ακούς και είναι ο Τσιλούλης. Κάτι άσχημα να πάει ο Τσιλουλής στον Άρη. Καλός είναι ο Τσιλούλης. Δανεικό. Καλός είναι. Απλά ο Σαρόπουλος θες δεν είναι. Δεν θέλω λέει. Άστερε τον κουμούνα το Σαρόπουλο. Δεν θέλω λέει. Δεν θέλω. Άστερε τον κουμούνα πέρα. Δεν θέλω λέει δανεικούς και έτσι. Άμα ένα τον αφήσω ελεύθερο να τον αγοράσω. Έλα φέρουμε το Σκόρδα για σένα και τον Τζαρούκα. Δεν θέλω λέει. Λοιπόν. Έλα. Αυτή η Ίντερ Ντε Σκάλδες τώρα τι να σου πω πάντως. Δεν έχω να σου πω. Δεν την ξέρω κιόλας. Δεν πέσετε κατά. 5-4-1 παίζει πάντως. Α, 3 στόπερ. Ναι, με 3 στόπερ παίζει πίσω. Λοιπόν, η ΑΕΚ με 300. Ωραίος, μ' αρέσει. Για μένα θα είναι φέτος. Είναι ωραίος. Ατραξιόν ο 300. Είναι ωραίος. Μ' αρέσει ο 300. Αυτός είναι ο βασικός. Σωστό. Μουκουντή Βίντα. Μουκουντή Βίντα, ωραία. Χατζησαφή Ρώτα. Η τετράδα τη άμυνα. Χατζησαφή Ρώτα. Ναι.
Έχει ένα γεροκομείο από το Χαρίσιο για το Χατζησαφή και τώρα τα έχω ένα Λούνα Πάρκ. Πάμε παρακάτω. Ναι, ο Ντομπάζου που πήρε για να είναι βασικός. Είναι ανέτοιμος. Και αυτός έμεινε εκτός. Όπως ο Περέρα, όπως ο Λαμέντα. Αριστερό μπακ έχει ΑΕΚ. Έχει τον Πίλιο. Άλλο. Τον Πίλιο. Και αυτός ακούγεται. Ποιο Πίλιο. Ποιο Πίλιος ακούγεται. Για τον Άρη. Ναι. Και αυτός ακούγεται. Η ΑΕΚ θα ψάξει αριστερό μπακ γιατί ο Γιαννούλαρος, έτσι τα άμαθα, ο Γιαννούλαρος δεν ήθελε να πάει κάτω, ήθελε να έρθει μόνο ΠΑΟΚ. Αλλά στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ υπήρχε ο Μπάμπα και λέει: δεν μπορώ εγώ τώρα να δεσμεύσω ολόκληρη καριέρα στα 28 μου να κάθομαι αλλαγή. Θέλω να παίζω. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Και πήγε στο Άουγκσμπουργκ. Παρότι Παναθηναϊκός εν τέλει. Ναι. Πρέπει να το πω τον αυτό. Τον θέλει. Όχι, ο Παναθηναϊκός του κάνει την καλύτερη προσφορά. Τον θέλει, ναι. Ναι, τέλος τώρα. Άουγκσμπουργκ. Τέλος. Για να μην πει καλατζαφέρει, μην πει. Σε φανέλε πάει. Έρωτα. Ναι. Και αυτό τα έχω σε πιο χοντρά και από την ΑΕΚ. Να ξέρουν οι αεξίδε. Κοίτα, ο Γιαννούλη από ό,τι μου πες και εσύ. Να μην τον προσβάλλουμε τώρα τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν λίγο επιφυλακτικό. Φοβόταν, ναι, φοβόταν. Ναι, με τον, μα όλοι λέει, φοβούνται τώρα. Παίζει ο Παναθηναϊκός φιλικό και έχει 100 άτομα μέσα. Έτσι. Το κλίμα δεν είναι καλό. Υπάρχει κόντρα λαφούζου παίχτες. Και στο Χαριλάο το ίδιο θα δεις. Ναι, το φοβόταν αυτό ο Γιαννούλης. Φυσικά λέει: παρότι μου έκαναν την καλύτερη πρόταση, να το πούμε, την έκανε ο Παναθηναϊκός και όχι η ΑΕΚ του Ηλιόπουλου. Να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα. Χαφ. Λοιπόν, χαφ. Γιόνσον, Λούμπισιτς. Τζόνσον, ναι, ο Τζόνσον και ο Λούμπισιτς. Ο Λούμπισιτς είναι ο Σέρβος. Ο Σέρβος τον έχει εκεί. Τον έχει πίσω, τον έχει. Δηλαδή, όχι, ο Γιόνσον θα είναι πίσω και λίγο πιο μπροστά ο Λούμπισιτς. Ο Λούμπισιτς. Γρήγορη, γρήγορη. Δεκάρι. Όχι, 4-4-2 θα παίξει. Α. Με Ελία στο σημείο απλά πλευρά, Γκατζίνοβιτς στην άλλη. Γκατζίνοβιτς είναι. Παίζει οχτάρο εξτρέμ. Εμετός. Εντάξει. Και μπροστά Λιβάη Γκαρσία έχοντας λίγο πιο πίσω τον Γκοϊτά. Ο Κοϊταφόρη. Ο αριστερός εξτρέμ που παίζει σαν δεύτερος θα έχει ρόλο αντιτζούμπερ. Γιατί ούτε ο Τζούμπερ είναι στη διάθεση. Ναι. Γιατί γι' αυτό γύρισε αργά. Παρατηρήστε τον Γκαρσία, τα τρεξίματά του, τα άλματά του. Ναι, θα το δούμε λίγο. Τα λίγο αυτά. Κοιτάξτε, το μάτς κανονικά αυτό σήμερα είναι πολλά με λίγα. Ναι. Δηλαδή 5-0. Να σου πω. Ναι. Αυτό περιμένω. Δηλαδή θα το έπαιζε over 3,5 στο Bet Show. Βέβαια, θα το over 3,5. Όπως και τον Μπάουκ θα το δώσω. Σκόρερ Γκαρσία θα δίνε. 100%. Και τον άλλο και τον Κοϊτά θα έδινα σκόρερ. Σκόρερ Κοϊτά, Γκαρσία και over 3,5. Σήμερα θα πιάσω, άντε να πω έτσι ένα tips για τον Bet Show. Το οποίο εμείς ξεκινάμε καλό χειμώνα, λέμε στο στοίχημα. Τελείωσε. Μπήκαν όλες οι ομάδες τώρα. Ναι. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα από εβδομάδα. Καμιά μεταγραφή έκανε στο Bet Show. Θα δούμε τώρα γιατί υπάρχει ένα θέμα. Συζητούσαμε να δούμε τι θα γίνει με κάποια παιδιά που θα σταματήσουν από Metrosport. Από εφημερίδες θα δούμε τι θα γίνει. Πολοκέφαλο θα έχει. Θα έχω λίγο τώρα, θα δούμε τώρα. Αλλά εγώ φεύγω. Παντόφλα καλό. Φεύγω. Ναι, άστα φεύγω. Φεύγω, όχι. Φεύγω διακοπές. Φεύγω, ξέρεις τι σημαίνει. Διακοπές φεύγω. Φεύγω, ξέρεις τι σημαίνει. Λες τη γυναίκα σου, αν πεθάνει κανένα, θα πάρει το δικό σου τηλέφωνο. Ναι. Σου φύγει κανένα, Θεός φυλάξει. Τύπα ξυλού, ναι. Ή γίνει κάτι πολύ τρομερό, λέμε. Βάλε το στραβό και το ανάποδο. Και θα έχει κλειστό το κινητό σου 5 μέρες. Τολμά. Το κινητό μου τώρα αυτές τις μέρες. Για να πει στην Τζέννη, η μάνα σου, η μάνα μου, τα αδέρφια μας. Το Σάββατο το φεύγω. Ναι, για μια εβδομάδα θα το κλείσω. Θα το κλείσεις. Και θα το ανοίξω μετά το μάτς με την Πανιά. Αυτό είναι διακοπές. Ναι, με αυτή η εβδομάδα θα πάω να ξεκορώσω. Μετά, θα έρθω εδώ με τον Πάουξ. Και να έχει κουμπάρα ανοιχτό το κινητό. Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει, μην γίνει κάτι κακό. Καλό, άμα ένας μην πάρουν. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα για τους άλλους παιδιά δεν τους ξέρω αυτούς από τα Πυρηναία Όρη. Έτσι, από την Ανδώρα. Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει σήμερα πολλά με λίγα να τελειώσει. Άρα μπορεί να είναι και ο Γκατζίνοβιτς τρίτο χαφ να τον μπασταρδεύει. Μπράβο. Και να πετάει τον εξτρέμ εκεί. Και να συγκλίνει και να κάνει χιαστή κίνηση. Ούτως άλλως συγκλίνει αυτό. Μπορεί. Είναι καλό ο Κόρτα. Μπορεί όταν συγκλίνει με το δεξί το κουλό το ο Γκατζίνοβιτς να έρθει λίγο πιο αριστερά ο δεύτερος φορ. Μπράβο. Αυτή θα είναι η κίνηση. Μπράβο. Λογικά ρε παιδί μου και να ανέβει ο Μπίλιος ή ο Χατζηστραβής. Όχι ο Μπίλιος, ο Χατζησαφή είναι. Έτσι. Ο Χατζησαφή είναι. Εντάξει, η ΑΕΚ σήμερα θα, απλά χράματα. Δεν πρέπει απλά να κερδίσει. Δίραν ένα Ελληνοκαναδό στην Κρήτη. Αυτή στην Κρήτη είναι σε ημιαγρία κατάσταση. Εγώ άμα πάμε κάνουν μαύρο στο ξύλο. Του Λούμι. Θα είσαι και κόκκινος κόκκινος που παίρνεις από τον ίσο, σαν την παιδιά της Τζούσχες θα είσαι. Έχω γεράσει κιόλας, δεν τα αντέχω. Θα με κάνουνε μαύρο. Η ξυλοχωρητικότητά σου έχει πέσει δηλαδή σε σχέση με όταν είσαι 35. Όταν είμαι 30 χρονών. Άντεχες. Τώρα 35. Εντάξει, ναι, ξυλοχωρητικότητα πέφτει παιδιά όσο μεγαλώνουμε. Λακωνόμουν με έναν που ήταν γόμαρος, με έδερνε. Ναι, αλλά το άντεχες. Και το άντεχες. Δώσε κι άλλα, δώσε κι άλλα. Πονούσα μετά. Ναι. Καλά, ναι, μετά. Μετά ναι, δύο μέρες εδώ πιάτσε και εδώ έκανα. Όταν γερνάς πέφτει η ξυλοχωρητικότητα, να ξέρεις. Είναι... Στην ΑΕΚ πάντως χθες για να το κλείσουμε και αυτό, παρουσίασαν, είχαν τα καλυπτήρια των αγαλμάτων του Παπαϊωάννου και τον Εστορίδη έξω από την είσοδο του Βιέννη. Καλά κάνουν και στην Αγία Σοφιά. Καλά κάνουν και τους είναι στιμάνε. Πολύ ωραία κίνηση, γι' αυτό την αναφέρω. Εγώ και για τον Μελισανίδη, τους παίκτες, τους παλιούς, τους σεβάστηκε πολύ. Και έτσι έπρεπε. Τους στήριξε και τα λοιπά. Και είναι το σωστό αυτό. Ωραίος. Αν κάποιος είναι δεινοπαθή, όχι από να φάει χαρτιά και τέτοια, αρρωσταίνει ρε παιδί μου, πρέπει η ομάδα να αναλάβει. Ναι, χθες παρουσιάστηκε Νεστορίδη και Παπαϊωάννου. Όπως έκανε ο Σαβίδη. Αγαθοεργίες σε πολλούς παλεμάχους και όχι μόνο. Και έτσι πρέπει να κάνουν για μένα. Είναι σωστή σε αυτά. Τιμάνε την ιστορία τους. Τους κολλάμε στην μπάλα, αλλά. Άλλο η μπάλα. Άλλο η μπάλα, σε αυτά ναι. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ που το ξαναλέω σήμερα περιμένω πολλά με λίγα. Η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να ψάχνει
φορ, αριστερό μπακ. Και θα δει τι θα κάνουμε κάποιε αποδεσμεύσει. Γιατί όντω το ρόστερ τη από το 6 μέχρι και το 10, 7, 11 έχει του μπανιάσει. Φορ θέλει ΑΕΚ και θέλει και αριστερό μπακ και ίσω και ένα στόπερ ακόμα. Λοιπόν, αυτά για το είναι πρεμιέρα τη ΑΕΚ. Θα επιστρέψουμε με την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ που έχουμε πολλά και στο μεταγραφικό κομμάτι και στο αγωνιστικό. Με μια ομάδα σαφώ πιο ανταγωνιστική, όπω είναι η Μπάνια Λούκα σε σχέση με την Εσκάλδε Αυτίνα από τα Πυρηναία Όρη. Τώρα. Τι σας έχω, άνοιξε η Waterland, ήρθε το καλοκαιράκι, θα το εγκαινιάσουμε με καμιά 100 βουτιές και κατεβασιές και σπλασιές. Μην ξεχνάτε, η Waterland είναι ανοιχτή και τα εισιτήρια μπορεί να τα πάρετε online κερδίζοντας χρόνο και το περίμενε στα ταμεία. Η Waterland, η οποία έχει και τα δικά της λεωφορεία που μας πάνε, μας φέρνουν δωρεάν από το κέντρο της πόλης στα Γαράδες. Δείτε τις ώρες, τις στάσεις, σε όλες τις λεπτομέρειες στο waterland.gr. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Επιστρέφουμε με ΠΑΟΚ Μπάνια Λούκα και τα μεταγραφικά του Δικεφάλου. Έχετε σίγουρα ακούσει πως όλα τα καζίνο δίνουν jackpots και θα υποθέσετε φυσικά πως αυτό συμβαίνει αραιά και που. Στο Ρίτζες ή καζίνο Θεσσαλονίκη όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί τα jackpots κάνε σχεδόν καθημερινά, παιδιά. Αυτή η συχνότητα των κερδών είναι άλλωστε ο λόγος που έχει κάνει διάσημο το Ρίτζες ή καζίνο Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να κρατά τη φήμη του ψηλά. 13 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε ραπ και cool στα αυτάκια σας. Έχουμε Ιωάννη Λελίδη στα Dex. Καζαμπάκα τον πέτυχα τις προάλλες στο κολυμπητήριο. Έρχεται εκεί, τσουκου τσουκου τσουκου. Ποιο κολυμπητήριο? Εκεί που πάω κι εγώ στην Τούμπα απέναντι. Τι δουλειά έχει εκεί? Εκεί έχει, εκεί γράφτηκε, μια, έρχεται μια χαρά. Συγχαίρομαι με το κολύμπι. Αφού δεν σ' αρέσει. Κι όμως το κολύμπι. Άμα δεν τραυματιστώ, δηλαδή. Αναγκαστικά και να κάνω προπόνηση. Ωραία, άμα δεν θες να τραυματίζεσαι ποτέ, να ναι. Πας κολύμπι. Δυνατή αρχιέου, δυνατά λοιπόν, κόκαλα. Ανθρώπου δεν θα έχει θέματα. Τίποτα, και να κάνει κολύμπι. Δεν θα μάθεις και όταν ξεκίνησες box δεν ήξερες. Έμαθες την πορεία. Έμαθα αφού έφεγα ένα τόνο ξύλο. Ωραία, θα κολυμπείς, θα μάθεις. Έχεις εκεί την ελευθερία, την πάτη, θα σε μάθω να κολυμπάς. Ποιος είναι ο πάτης? Η πάτη. Η πάτη. Ναι, ναι, σιγά μην είναι εκεί, αν είπας πάτη. Μια χαρά, άσε μια χαρά, που μιλάμε τη δύση, θα σε γυαλίσει και το μάτι κιόλας εσένα. Το δικό σου γυάλισε. Εγώ είμαι παντρεμένος. Εγώ τι είμαι, το στεφάνι μου και εσύ είσαι δυο φορές. Ναι. Λοιπόν, άμα δεις κανένα καλό πισινό, τον βλέπεις όμως. Καλά, δεν είναι ένα μάρτυμα να δεις ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, μην δούμε τι θα είμαστε τυφλοί. Άμα σου χαμογελάς, θα τις χαμογελάς. Βέβαια, καλημέρα, θα πω μια χαρά ευγενέστατος. Όχι, έχουμε κινησάρα στο περιφερειακό, γίνεται μαλλιοβράση. Τετάρτη έχουμε κόκκινο όλο ο περιφερειακό από Παπαγιοριού. Μέχρι και Άγιο έρχονται, Παύλο. Έρχονται Τούρκοι. Έρχονται Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ουκρανοί. Καλώς να ορίζω στη χώρα μας. Κίνηση πολύ και η Νέα Εγνατία. Κίνηση και στη Βασιλίση Όλγας προς το τέλος. Και στη Τζιμισκή στο ξεκίνημα. Και στην Εγνατία. Έχουν μπουκώσει αρκετές αρτηρίες οδικές της πόλης μας. Φαίνεται μιμήθηκαν του κόκκινου τις αρτηρίες. Σταμάταρε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αφού τον παίρνω τηλέφωνο χθες το βράδυ, προχθές, του λέω ρε, εσύ ορμήξα στον Ευγενίου, ξέρεις κάτι κτλ. Δεν έχω ιδέα. Να κοιτάξω την υγεία μου ή τον Ηρακλή. Λέω καλά, εντάξει, με βρίζει κιόλα. Ναι, ξέρει και τον Πινελίκη. Με βρίζει. Αμάθησα, μην τον κολλά. Ναι. Βραδιάτικα. Την άλλη μέρα το μεσημέρι, τι με παίρνει τηλέφωνο. Τι είπε. Θε να γίνει μάγκα. Λέω γιατί. Από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι. Από το πληροφορία. Δεν έχω ιδέα αν θα γίνει μάγκα. Έχω κανονική ρεπόρτερ. Λέω. Και το κλείνω το τηλέφωνο. Εάσε τώρα, ρε φίλε, τώρα τη μια μα βρει και την άλλη μα δεν. Συγχαρητήρια του Ιφαντίνου σε Μάκη Γκαγκάτσι. Για την εκλογή του ως πρόεδρος της ΕΠΟ, κατευθείαν μπαμπά που ήρθε το συγχαρητήριο, είναι φρέσκο αυτό τώρα θα βγει. Ο Γκάτσης μπήκε δυναμικά. Δηλαδή δεν είναι νέος, είναι ερχόμενος. Να έρθω να προσαρμοστώ, να κάνω κτλ. Μπήκε και βέβαια, δίνει στίγμα με το καλημέρα. Βέβαια έχει πολύ δύσκολο ρόλο. Έχει. Γιατί προέρχεται από. Είναι παραταξιακός. Σαφώς. Σαφώς. Αλλά παλιά δείχνει στίγμα. Παλά ψάχναμε να βρούμε τι δουλειά είναι ο Κυρτή, η ομάδα είναι ο Κυρτή. Ναι. Τώρα ξέρουμε ξέρω ότι είναι πάω από τα γενοφάσκα. Τώρα του, ξέρουμε είναι αυτό. Αυτό έχει δύσκολο έργο. Ναι, αλλά δίνει στίγμα από το ξεκίνησε. Αν είναι δίκαιο από την αρχή. Δεν θα είναι. Αν είναι δίκαιο και το περάσει όλο. Θα κοιτάξει ο Ολυμπιακό. Θα κοιτάξει ο Ολυμπιακό και πάω. Τι δίκαιο θα είναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα μα τα καταγράφουμε. Θα ρημάξει τον Άρη, θα βοηθήσει τον Γκαρσία. Α, θα τα κάτσε, μην ξετιμωρεί τώρα τον Άρη. Περιμένει μια απόφαση. Καλά, εντάξει. Κάτσε, μην δούμε κανένα τέτοιο τώρα. Κάτσε, μισό, περίμενε. Να το θα λε μετά. Το μπούλινγκ που έχει στην Κομωτινή από του σουπεράδε εκεί, του χοντροπαλάδε, δεν το ξέχασε. Λε, ε. Τότε που τον κυνηγούσε. Θυμάμαι, το θυμάμαι. Και τα βρήκε ο Βασιλόπουλο με τον Καμπράνη. Το θυμάμαι. Και το λύσαν το θέμα και ανέβηκε ο Άρη γιατί αλλιώ ο Άρη ακόμα θα έπαιζε με το κεραυνό. Μία μεταγραφή τελειωμένη, σημαντική στην Ευρώπη. Ο Ντούμπβικ είναι ο Αντιμοράτα. Τον απέξε χθες αργά το βράδυ. Φτάνει με τον Μοράτα.
Ναι, τον πήρε η Αθλέτικο Μαδρίτης από την Ζιρόνα. Που κάνει παπάδες. Πρώτο σκόρε τη Λαλίγκα. Φτάνει με τον Μωράτα. Λοιπόν, φτάνει οι Μωράτες. ΠΑΟΚ, πάμε γιατί έχουμε και Ηρακλή. Ο Μωράτα είναι παλαιολιθικό σέντερ. Τον πήρε η Μίλαν, τον πήρε. Ρε. Τον πήρε η Μίλαν. Βέβαια, δεν μπορεί να πάρει προτάσμα από τον Μωράτα. Τον πήρε η Μίλαν κατευθείαν. 30 χρόνια ακόμα. Δεν πάνε, είναι παλαιομοδίτη. Ναι, αλλά τι παλαιομοδίτη. Έπεσε για την ομάδα τώρα στην Εθνική Ισπανία. Τι παλαιομοδίτη. Ο προπονητή λέει, μπορεί εσεί να κράζετε τον Μωράτα, δεν έβαλε γκολ, αλλά λέει ήταν πολύ κομβικό. Ο Μωράτα, άστα ρε προπονητή. Να ανεβαίνουν, λέει, τα εξτρέμου, αυτό τραβούσε παίκτε, έκανε κινήσει. Άστα, αυτό που τραβούσε παίκτε και εγώ, άμα πάω σέντερ φορ. Θα τραβήξει παίκτε. Εσύ τώρα θε να σου πω μια ιστορία, πεθάνει στο γέλιο. Για ρίχτη να, τόση ώρα αυτό περιμένω. Τι αυτό τα κοκρόγια. Πάμε να παίξουμε Μουδενιά Πανθρακικό στην Κομωτινή. Τελευταία αγωνιστική. Σωμένη εμείς, δεύτερη αυτή. Βγήκε η Ασπίδα Ξάνθης. Ναι. Με τα αγροτικά πήγαμε 12 παίκτες. Ναι. Αγροτικά, μεταφορά με τα αγροτικά, ναι. 11 παίκτες. 11, ναι. Μια οι δύο τερματοφύλακες. Ναι. Οδηγούσαν ήδη. Με λέει θα παίξει σέντερ φορ. Εσύ. Ναι. Ο Ταξίδης που έχει τα επιπλοκά. Εσύ, σέντερ φορ. Ναι. Θα παίξει. Ο Κουτουλούφος. Σέντερ φορ να βάλει γκολ. Ήρθα με λέει για να περάσει η μέρα. Α, πάμε στι. Και σε βάζουν εσένα σέντερ φορ. Είχε ένα σέντερ μπακάρα, ναι. Μαλούσης λεγόταν. Ναι. Έπαιξε στην Ξάνθη, Αλφα Εθνική. Ναι. Έβαγε ξύλο από αυτό, ναι. Με το που παίρνω την μπάλα, το βλέπω κοντά μου, έρχεται να σου πω. Έλα, θα του πω, του λέω. Εγώ λέω παίζω τέρμα, λέω με βάλα εδώ τύπη. Ναι. Επειδή έμαθα λέω να κάνει μεταγραφή, τραβά κάνει κανένα γκολ, κανένα κόρτερ. Ναι. Εγώ δεν σε μαρκάρω, δεν σε κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω εγώ περιπατητή. Ναι. Λέει εντάξει, λέω, στο λέω επειδή είναι τραβά. Με πάω ξαφνικά. Μην με τραβήξει και καμιά κλωτσιά και τη φάω τζάμπα. Δεν θέλω. Είσαι και ολόκληρο γόμαρο. Θέλω να την περάσω ανώδυνα. Έκανε ζυμώσει σχέση με τον στόπερ. Ναι. Βάζει δύο γκολ με τα κόρνα αυτό. Τι πήδηξε μέχρι το Θεό, παιδάρα, να πούμε. Ναι. Τον πήρε Ξάνθη Αλφα Εθνική. Αλλά μέχρι το 20 λεπτό. Του φτιάξε την καριέρα. Με εκτραβιόμουν εγώ, έρχονταν από πίσω. Του λέω ρε, εσύ. Μην τρελαίνεσαι. Του λέω εδώ ήρθα για. Τέρμα παίζω και εγώ. Α το λέω να πάει στο διάλογο. Ναι. Γίνα μπροστά να βάλει κανένα γκολ. Και άλλο μια αντεπίθεση, βγαίνω τέτα τέτα. Βγήκε σε ένα τέτα. Ήταν μπροστά ο Μαλούση. Βγαίνω τέτα τέτα. Τι να κάνω. Ο Παγκάκη θερματοφύλακα τραβάω να ζουν το δοκάρι. Α, έκανε κάτι. Παναγία σου μου λέει αυτό ο προπονητή. Τι θέλει, του λέω. Δοκάρι έκανε. Τι άλλο έκανε. Παρά λίγο γκολ θα βάζα. Ο Βουτσά. Ο σαν τον Βουτσά. Έτσι ταινίε. Θέλω να σε πω. Τέταρτη εθνική. Θέλω να σου πω ότι θα τραβήξει παίκτε, θα πάει πάνω. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Ότι τραβάει ο Μουράτα. Θα τον τρώσει το Μουράτα. Εντάξει. Λοιπόν, τον κόκκινο τον έσαι νοσοκομείο, πρόσεχε και εσύ κουλ. Ο Κούλ είναι εντάξει, παίρνει το χάπι του Μπαγιάννη. Τίποτα δεν παίρνω τώρα. Τα παράτησα όλα. Δεν παίρνω τίποτα. Καλά, είναι καλό. Χάπι, γιατί έχω ρίξει τις πιέσεις μου, κολυμπάω, κάνω, δεν προσέχω λίγο τη διατροφή. Τη μετράς. Τη μετράω. Έπεσε. 12-18. Και εγώ τη μετράω. 12-18. 18. Τώρα εμπαγάσα πάντως θέλω να σου κάνω εγώ αυτό το ερώτημα. Τι θες, ρε. Θέλω να σου κάνω. Σε βλέπω τώρα, τρώγεσαι να πούμε. Το Μονεβασιώτη τον κάλεσες για box. Ναι. Τον Ηλιόπουλο τον κάλεσες για ράλι. Για ράλι. Τον Σαββίδη τον κάλεσες για υπασία. Ναι. Τον Καρυπίδη και τον Μαρινάκη γιατί θα τους φωνάξεις. Το Μαρινάκη θα τον φωνάξω για καλό εστιατόριο. Α, δεν θα κάνετε κανένα ανταγωνισμό. Τι θα τον κάνω, τον πλακώ. Τον ένα υπασία, τον άλλο box, τον άλλο ράλι. Τον Καρυπίδη τι θα τον φωνάξω. Κοίτα, άμα κολυμπήσω με τον Μαρινάκη μπορεί να πάει καλύτερο ο Μαρινάκης, να ξέρεις. Αυτό σίγουρα θα ξέρει. Μπορεί να ξέρει καλύτερο κολυμπή. Σάντα θα ξέρει. Ναι. Μην το βλέπεις που είναι γεμάτος έτσι. Τον Καρυπίδη πόσα κιλά σηκώνει πάγκο περισσότερο. Γιατί τον βλέπω εγώ ασχολείται με τον Καρυπίδη. Κάνει, σηκώνει. Τώρα νέος είναι αυτός, 42-43. Πόσο να σηκώσουμε βάρη. Βάρη. Άρση βαρών με Καρυπίδη και κολύμπηση με τον Μαρινάκη. Τον λόγω κιλών. Μια προφόνηση σε κάνει πάτη εδώ στο κολυμπητήριο, σε φτιάξει τούμπανο. Βλέπω την πάτη, τη βλέπω. Την έχει βάλει στο μάτι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, Μπάνια Λούκα σήμερα 8.30 ώρα. Πάνια Κανίτα, Πάνια στη. Αυτό ποιο είναι εκεί. Αυτό είναι ο Ρέτσο. Ο οποίο αναμένεται να είναι ο ηγέτη τη άμυνα του Ολυμπιακού, λένε τα ρεπορτάζ των κάτω. Ηγέτη τη άμυνα του Ολυμπιακού. Ρέτσο Πυρόλα θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Με το Ρέτσο να είναι ο έμπειρο πλέον. Τώρα δεν γελάμε εδώ. Εντάξει, ο Ρέτσος πήγε καλά πέρσι τώρα, με το που ήρθε ο Κάρμο. Τώρα θα σου πει ο Ρέτσος. Πήγε καλά με θα Κάρμο. Θα σου πει ο Ρέτσος γιατί γελάς, δε φαλάκρε. Ναι. Εγώ πήρα Euro. Μπράβο. Πώς έφερε το φλικ. Βέβαια, ναι. Με αυτόν πήρε. Φάτε το αλήθεια στη λέει. Ναι. Αλήθεια λέει. Φάτε αλλά το στη μάπα. Λέω. Φάτε το στη μάπα, Γάβρι, το Ρέτσο. Ο Ρέτσος φάνηκε πολύ καλός με δίπλα τον Κάρμο. Φάνηκε πολύ καλός, όχι καλός. Δηλαδή ξαφνικά έχει βελτίωση 50%. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς. Αν θα είναι αυτός ηγέτης. Είναι ο Ρέτσος. Σαν να έχει οδηγό στο Πούλμαν. Και να λες, καλός είναι, αλλά μέχρι την Αθήνα θα μου βγάλει το πούλμα δύο φορές έξω από το δρόμο. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός. Άμα το βγάλεις δύο φορές, τίποτα. Τι να άλλο κάνω. Να φρενάρει δύο φορές απότομα, άμα το βγάλεις δύο φορές. Ναι. Άσε τώρα με το Ρέτσο, τώρα πάλι τα ίδια, να το φάμε στη μάπα ρε Μαρινάκη το Ρέτσο να πούμε. Λοιπόν, η σημερινή ατζέντα καταρχάς να πούμε ότι έχει 7.30 Άρης ΑΖ Αλκμαρ φιλικό. Όποιος είναι το δει Nova Sport 2, γιατί με ρωτήσατε τι ώρα δείχνει. Είδα μια φωτογραφία με ποδήλατο.
τον Μάτζιο ή με τον Κουκουλιά βγήκαν φωτογραφία. Εγώ είδα και τον Κούκου με τον Μαγκού μαζί μια φωτογραφία. Ναι, τον Μαγκού τον κάνει παρέα να μην φάει το ξύλο. Α, τον έχει καβάτσα. Τον έχει καβάτσα, σου λέει, άμα φάει το ξύλο, να μην τη φάω εγώ. Ξεκινήσα. Ακόμα Πάουκ δεν είπαμε τίποτα. Θα αρχούν μετά μου πούνε όλο για Πάουκ. Για λέγε, λέγε. Του γράφω εγώ στο story από κάτω μια ατάκα. Δεν θα χρειαστείτε, λέει. Δεν χρειάζεστε ποδήλατο. Καβασάκι χιλιάρι θα χρειαστείτε εσεί οι δύο την 6η-7η αγωνιστική. Του το έχουν να το θυμούνται. Νόβα άλλο παρέα με τον Μαγκού. Τον έχει καβάτσα δηλαδή και ποδήλατο. Σου και άμα φάνε ξύλο οι άλλοι, μα φάω εγώ ας πούμε λιγότερο. Ναι. Νόβα Σπορ 2, 7.30 ώρα. Ναι. Άρης Αλκμάρ, θα πάμε εκεί σε λίγο. Καλό μάτς φιλικό. Καλό, βέβαια. Αλκμάρ, η Αλκμάρ 6 έριξε στην ΑΕΚ. 6 έβαλε την ΑΕΚ. Όφι ξένα. Μπρέντα, όποιο θέλει να δει οι φίλοι του Όφι, 8 η ώρα, Σούπερ Σπορ 2. Δεν ενώθηκαν τα κανάλια τα άλλα. Αυτά είναι φιλικά τώρα. Ναι, χειρότερη θα είναι η συνεργασία, να ξέρει. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. 8.30 ώρα Nova Sports Prime ο ΠΑΟΚ. Τι Prime. Prime. Έχει εκεί το κουμπί, θα δεις Prime. Prime. Prime, ναι. Prime. Και την ΑΕΚ Super Sport 1 στις 9. Αυτά είναι τα κανάλια που θα δείτε Super σήμερα. Sport δείχνει και την ΑΕΚ. Ο Τέσπορ 1. Και την ΑΕΚ δείχνει το Super Sport. Ο Τέσπορ. Και τον ΠΑΟΚ. Όχι, τον ΠΑΟΚ το δείχνει η Nova Prime. Άρα εγώ στην ΑΕΚ οθόνη. Τη μία θα έχει ΟΤΕ και την άλλη 20. Φωνή θα βάλω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε στα του ΠΑΟΚ γιατί έχουμε αρκετά και στο κομμάτι του μεταγραφών. Έχουμε κάποια καλά, έχουμε και κάποια στάσιμα. Έχουμε θέματα. Έφερε στο Μετρόπολη Αγία μα από την Τίνο η Κονζάρβα. Έφερε κανένα λαδάκι, ένα σκηνή. Παίχτη θέλω να φέρει. Παίχτη θέλει. Λοιπόν, Κοτάρσκι. Οι άλλοι τι παίζουν, 4-3-3. Οι άλλοι παίζουν 4-2-3-1 σαν τον ΠΑΟΚ. Κοτάρσκι. Το ίδιο στυλ παίζουν. Ωραίος. Κοτάρσκι. Κουλιεράκι. Έκονγκ. Τι Έκονγκ. Έκονγκ λέω εγώ. Έκονγκ λες εσύ. Ναι. Παίξω γκολ τότε. Κουλιεράκι Έκονγκ. Παίξω γκολ τότε. Σάστρε. Μπάμπα. Τι Σάστρε. Σάστρε δεξιά. Μπάμπα. Γκολ. Ναι, τι Έκονγκ τώρα. Σβάμπο σίγουρο. Τι βγάζει 90 λεπτά με 40 βαθμούς ο Σβάμπ. Σήμερα δεν θα. Αυτό είναι το άλλο. Θα αρχίσει να υδρώνει από το 15. Αυτό είναι. Είναι ο μόνος που βλέπω να υδρώνει από το 15. Αυτό είναι. Πέφτει ο ίδρωτας. Ναι. Πώς πέφτει ο κλαδάς. Είναι και εγώ υδρώνω, φίλε. Και θέμα... εγώ υδρώνω. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι την ώρα του αγώνα, να το πω γι' αυτό, εγώ διαβάζω εδώ βροχή. Ναι. Να ξέρετε, φίλοι του ΠΑΟΚ, ήθελα να σα το πω. Για τον Σβάμπ, καλό είναι. Μετά τις 9, 8.30 δηλαδή ξεκινάει το ματς. Δείχνει βροχή και μάλιστα 50% βροχή. Άρα εσείς. Και η θερμοκρασία 27 το βράδυ. Άρα εσείς. Άρα να πάρουν και ένα διάβροχο. Άρα εσείς τώρα οι παοξίδες. Ναι. Στην πλατφόρμα δεν ξέρουν να μπουν. Ναι. Τα παιδιά δεν έχουν να τα πληρώσουν να μπουν τζάμπα. Ναι, δεν μπαίνουν αυτοί. Ξένοι. Και θα ρούν και flyover. Μπράβο. Εντάξει, σιγά μην έχει 20.000. Εγώ λέω θα έχει 20.000 πάλι τουλάχιστον. Απλά να πούμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν θέμα αν δεν έχουν φορολογική και. Οι άλλοι, τα παιδιά επίση έχουν θέμα. Μισή είναι διακοπές. Άσερε φίλε. 20.000. Δεν είμαστε τρελαμένοι με την ομάδα. Θα δεις το βράδυ για με πεις αύριο. Άρα, Έκονγκ εγώ λέω. Ναι. Θα δούμε τώρα αν θα είναι ο Κέντρο. Θα γράψει μπέναλτι, θα κάνει ο Έκονγκ. Okay. Στα χαφ, ο ένας σίγουρος είναι ο Σβάπ. Ωραίος παίκτης. Και ο δεύτερος πιστεύω θα είναι κόντρα Τσόλα. Ναι. Ο Σντόεφ. Φυσικά δεν είναι ο Σντόεφ. Κάτσε γιατί. Αφού το έχει Μαντί Καμαρά. Αφού έχει το... τσιγκάρα. Ο Μαντί Καμαρά δεν είναι έτοιμο και το τσιγκάρα δεν το κουστάρει. Okay. Τι ψέματα λέω. Άμα λέω ψέματα, μπέ μου. Μια χαρά είναι. Το τσιγκάρα τον θέλει. Έκοψε μεταγραφή του τσιγκάρα ο Λουτσέσκου. Λέει δεν πάει πουθενά, τον θέλουμε στην ομάδα. Μέχρι να το πετάξει τα σκουπίδια. Θα δούμε. Τάισον αριστερά. Πεκτάρα. Τεσπότοφ σίγουρα δεξιά. Πλούσιο. Εγώ το πλουσιόπεδο. Ναι, αλλά πια χαρά πέρσι τα παστέλωνε. Δεν ξέρω τι παστέλωνε. Μισή μπάλα έπαιξε. Μισή μπάλα. 20 γκολ, 15 assist έκανε. Τι άλλο να κάνει. Παρακάτω. Μπράντον κορυφή. Πεκτάρα. Βέβαια, παιχτάρα. Ναι, όταν και και αδικημένο από του ρεπόρτερ. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ γιατί κάνει πάρα πολλά. Και αδικημένο. Και πίσω από τον Μπράντον, ο Θωμά από την Αυστρία. Ο Μουρκ. Ναι. Ναι. Δηλαδή τώρα ο Σαντέλια έκανε μια εβδομάδα λιγότερη προετοιμασία. Ναι. Θα τον βάλει τρία λεπτά. Θα φάμε στη μάπα τον Μουρκ. Μουρκ θα φας πάλι να χορτάσει. Και τον Οσντόεφ. Εγώ λέω αυτή θα είναι η δεκάδα. Θα τρώτε γκολ με αυτού. Θα φάτε γκολ. Φάμε λε. Άμα βάλουμε τέσσερα όπω έβαλε η Μάλμε, δεν έχουμε θέμα. Δέκα βάλτε. Γκολ εγώ το βλέπω. Βλέπει γκολ. Χθε πάντω η Μάλμε, για να πάμε και στο παιχνίδι, η Μάλμε κέρδισε 4-1 την Κλάξβικ, την ξεπέταξε. Πάει. Άρα ο Πάοκ, αν προκριθεί τη Μπάνια Λούκα, είναι σίγουρο θα παίξει με τη Μάλμε. Μάλμε. Θα μα δώσει στοιχεία πριν φύγει στην Παρασκευή. Εννοείται, εννοείται. Άμα αύριο σήμερα κερδίσουμε το καλό, κάνα 4-0 κι εμεί. Έτσι 4-1 που λε και εσύ θα φάμε γκολ. Εννοείται θα τα πούμε. Τέσσερα... Υπερηχητική μπροστά η Μάλμε. Την είδαμε χθε. Ο Κωνσταντέλια είναι στην αποστολή. Ναι, ρε. Το ναι, για να πνευματικό του θα σου πω τώρα το πλάνο του Κωνσταντέλια. Είναι να μπει να παίξει τώρα 30 λεπτά. Έτσι. Θα παίξει και σε ρεβάνς αν έχει κάνει άλλα 30 και θα ξεκινήσει βασικός με τη Μάλμε.
Κάπως έτσι θα φάμε στη μάπα τον Μουρκ. Μα ο Μουρκ είναι παίκτης του rotation, ρε φίλε. Όλοι θα παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Φάει στη μάπα όλοι θα παίζουν. Και κάποια στιγμή θα δούμε 30 λεπτά και το Μαντί Καμαρά, από ό,τι υποθέτω. Και να του δώσει ρυθμό. Ναι, σιγά σιγά. Εντάξει, καλό αυτό είναι. Δεν παίζω με κανένα φόβητρο. Με την Πάνια Λούκα παίζω. Είναι παλιό χαρακτήρα ο Καμαρά, να ξέρει, δεν περάσει καλά μαζί μου. Ο Καμαρά, να ξέρει, εγώ τα έψαξα και από τη μία για περάσει καλά με την Πάνια. Ο Καμαρά είναι ανάλογα. Πώ θα του συμπεριφερθεί. Αν του συμπεριφερθεί καλά, θα είναι καλύτερο. Τι ζώδιο είναι. Α, καλό αυτό. Για να δούμε το χαρακτήρα. Και τι οροσκόπο έχει. Δες τι ώρα γεννήθηκε η μάνα του. Μπράβο, αυτά πρέπει να τα στείλουμε, παιδιά, οπωσδήποτε. Συνάλλη, έχω μια μάγισσα από τη Βενεζουέλα. Μας θα κάνει τα λιράκια. Ξέρεις τι καλή που είναι. Βέβαια. Είναι μάγισσα με κάτι κόκκινο. Αυτός είναι ο Καμαρά. Ναι. Ο Καμαρά, όσο ήταν με τον Μάρτις και το συμπεριφερόταν στην πένα, ήταν άριστος. Με το που άρχισαν να αλλάζουν ένα δύο μήνες προπονητές, όντως έκανε τρέλες. Μάλιστα. Δώσε θάρρος στο χωριάτι. Ο Μαντί Καμαρά είναι γεννημένος. Σαν το γιο μου είναι ηχθής. Όπως το είπα. Αν του συμπεριφερθείς καλά, θα είναι υπέροχος μαζί σου. Αν του τον κολλήσεις, θα σα κάνει ανάκατα. Μάλιστα. Έτσι είναι και παλιό χαρακτήρας. Και τώρα δεν πιάνει. Ηχθής είναι ο γιος σου. Ηχθής. Και η κόρη μου ηχθής. Αυτό σου λέω. 4 Μαρτίου με τη μέρα. Μπράβο. Του Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Μπράβο. Ηχθής είναι ο Μαντί Καμαρά. Και δεν είναι ακόμα κάτω από 30, άρα δεν πιάνει. Το ζώδιο μετράει ακόμα. Δεν μετράει ο οροσκόπος. Μετά τα 30. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο είναι. Το δέντρο που γεννήθηκε. 27, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Πόσα. Άντε ένα χρόνο. Η βουγιουκλάκι τα. Άντε βουγιουκλάκι τώρα. Εντάξει, γιατί αν το κάνει ο Καμαρά. Ο οροσκόπος πιάνει μετά τα 30. Να μαθαίνετε κιόλας. Μετά τα 30 μετράει ο οροσκόπος. Εγώ ήμουν κρυός, με κρυό. Δεν άλλαξα δηλαδή. Ναι. Ό,τι στραβό ήμουν καλό, συνέχιζα το ίδιο. Δεν είχα. Κάποιοι μετά τα 30 του, εσύ μπορεί να θέλουν τον οροσκόπο σου, φίλε. Μπορεί εγώ να γεννήθηκα χαράματα. 3 ώρα το πρωί. Κρυός. Το πρωί κρύο. Και εγώ το πρωί. Μπορεί, μπορεί να είσαι, θα δούμε ακριβώς. Μπορεί να είσαι κρυός και βγάζεις αυτό τώρα το ουαου, ουαου. Συν το υδροχό που έχει στα άλλα που είσαι ανακατόστρα και έτσι και έχει κάνει ένα τρομερό μείγμα. Θα στα πω, θα σε πάω. Είναι μάγισσα αυτή από τη Βενεζουέλα με τα κόκαλα. Τι είναι αυτή, πού είναι, την έχει. Σπίτι, πα ένα. Όχι, είναι Ελλάδα δηλαδή. Ναι, εδώ είναι. Φίλε, πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε, θα κάνουμε βιντεάκι εκεί. Θα κάνουμε βιντεάκι. Βιντεάκι εκεί με τη μάγισσα με τα κόκαλα, θα κλάψει η μάνα του Πελέ. Αποκλείται να μα ξέρει, αλλά θα είμαστε άγνωστοι επειδή. Εντάξει, μπορεί να μα ξέρει. Λε να ακούει με τρόπο τη μάγισσα. Δύσκολα να βλέπω. Από τη Βενεζουέλα. 30% ακούν γυναίκε να είναι η μάγισσα. Μπορεί να είναι μία από τι τρει αυτέ που μα ακούνε. Λοιπόν, αυτά τα θέματα όσον αφορά το παιχνίδι το βράδυ. Με δροσά να ξέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ας έχουν και κάτι παραμάσχαλα. Τώρα με τα γραφικά. Δηλαδή κανένα αντιανεμικό, κανένα. Ναι, γιατί λέει βροχή. Ομπρέλα, 50% βροχή λέει το βράδυ και το καλό είναι ότι η θερμοκρασία θα πέσει 27 βαθμούς. Άρα δεν θα έχουμε καύσωνα. Ωραία. Γενικά σήμερα ήταν καλή ημέρα. Λοιπόν, με τα γραφικά έχουμε εξελίξεις. Για πες. Θετική και στάσιμη. Δηλαδή, η στάση, λοιπόν, το η κακό. Στάσιμη έχει, το κακό είναι με τον Τζάλοφ. Τι, κακό. Γιατί. Στάσιμο. Γιατί στάσιμο. Στα λεφτά. Όχι. Έχουμε καμιά συμφωνήσει. Αυτή. Εκεί στην Ρωσία τον έχουν ζαλίσει. Πού πας, τι είναι αυτά, δεν πρέπει να φύγεις, δεν πρέπει να κάνεις, τον πιέζουν να μείνει. Αυτό είναι το θέμα. Και ο άνθρωπος θέλει να πάρει και τη βίζα του. Τώρα δεν θέλει να δημιουργήσει φασαρία γιατί είναι γέννημα θρέμα τσεσεκά. Γράψαν άσχημα πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γράψαν, ναι, και είπαν πού πας, εκεί στην Ψαροκόσα, στο πιθανό το πρωτάθλημα τη Πράγα. Άδικο έχουν. Ναι, αλλά ο Πάκου είναι άλλο λεύρε, φίλε. Αυτές οι τέσσερις ομάδες. Οι τέσσερις ομάδες. Άρα αυτός τώρα σκέφτεται, επηρεάζει και από το περιβάλλον και λέει. Το να επηρεάζουν εκεί. Του λέει πού θα πας, τι θα κάνεις. Τα λεφτά πας. Τα βρήκε. Τα βρήκαμε τα λεφτά. Τέλος. 3-300. Η μάνα του, τι του πει η μάνα του. Δεν ξέρω τι του πει. Δεν είμαι σίγουρος. Γυναίκα έχει κόμενα. Έχει παντρεμένος με και παιδάκι. Τι είπε το παιδί. Δεν ξέρω. Η γυναίκα τι. Η γυναίκα πρέπει να. Εγώ θα ψήνα τη γυναίκα. Θα πήγε να έστειλα πάνω. Έλα, θα τη έστειλα Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη. Δε εδώ τι έχουμε. Χαλκιδική, ωραίες παραλίες. Δείξτε όμως τη φάτσα λίγο. Είναι ο Λουτσέσκου σε ξανθό. Ναι, κινδυνεύει από γκόμενες. Δεν νομίζω με αυτή τη μούρη. Όχι, δεν κινδυνεύει. Εντάξει, ας έρθει τότε, θα το πει η γυναίκα. Έλα. Είναι ο Λουτσέσκου σε ξανθό, να τους. Δεν το βλέπεις αυτό. Θα μπορούσε να είναι ο χαμένος γιος του Λουτσέσκου. Ασχημάντρας. Εντάξει, μια χαρά. Ο καθένας έχει το. Τώρα λέμε εμείς ασχημάντρες τον ασχημάντρα. Οι άλλοι λένε για μας. Α, λένε οι άλλοι, εντάξει, σωστά. Ναι, σωστό. Λοιπόν, anyway. Έχει παγώσει λίγο το θέμα με τον Τζάλοφ. Όχι από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του ότι εκεί το περιβάλλον τον ζαλίζει. Είναι σαν να πας να τα φτιάξει με μία γκόμενα. Ναι. Και έρχονται οι φίλοι σου και λένε: μα αυτή είναι ωραία, αυτή έχει αυτό και αυτό. Τώρα μην πας. Δεν σε πειράζουν λίγο όσο να είναι. Όχι, θα πω αφού δεν θέλουν αυτή. Θα πάω. Ναι. Μπράβο, και εγώ έτσι λειτουργώ. Ανάποδα. Ανάποδα. Και εγώ έτσι λειτουργώ. Ναι. Λοιπόν, το άλλο θέμα όμως φαίνεται ότι τσουλάει καλύτερα. Αυτή του τη σουτάλη. Αφίλα αυτόν. Αυτόν θες. Τον τρελό θες. Θέλω τον τρελό. Θες τον τρελό. Θέλω, μπαίνει, κάνει τριπλάρι. Μπαίνει από πλάι. Αυτό είναι και δίπορτο. Δηλαδή μπαίνει και από τα αριστερά, μπαίνει και από την κορυφή. Από όπου θέλεις λέει, μπαίνει. Με τον έδειξε ο Ρώσο το Μάτζιο πώς θα είναι. Είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός. Και ας πολλά μην γκολ. Δεν με τρελαίνει. Εάν έρθει αυτός κλείνει δύο πόρτες όμως. Δηλαδή αν μου έλεγες ποιο προτιμάς τον Μαροκινό. Το Μαροκινό εγώ θα ήθελα. Και εγώ μάλλον το Μαροκινό. Αν είναι να διαλέξω ένα από τους δύο.
Αν και όπως το είδα το παιχνίδι και το μελέτησα του Τσάλου, το ξαναλέω, είναι τα μάμ για το παιχνίδι του Πάουκ στο Τρανζίστορ. Είναι μακάρι, πολύ έξυπνο. Ναι. Μακάρι αν τον πάρετε να σα βγει καλύτερο στο αυτοπράτο Τόμας. Ναι. Τον οποίο τον έχετε υποτιμήσει. Βέβαια, σήμερα το Transfer Mark έχει προπαμπίλητη 98. Σαν να λέει ότι η μεταγραφή έκλεισε. Ο παίχτης μπορεί να πήρε και απόφαση. Αυτό τώρα το είδα. Ποιος? Γιατί χθες. Ο Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ. Γιατί χθες έλεγε 80 κάτι. Προπαμπίλητη τι σημαίνει. Προπαμπίλητη. Πιθανότητα μεταγραφή. Α, προπαμπίλητη. Δίνει δηλαδή ότι η μεταγραφή είναι τελειωμένη. Εντάξει. Αυτή την καλό απόδοση, να ορίσει. Αυτή έδινε για το Λαμέλα. Και για τον Τσουντάλι αυτή τη στιγμή δίνει 78%. Ο Τσουντάλι, παιδιά, τον Τσουντάλι. Πε την Θεούσα. Να τον κλείσει. Να τον κλείσει. Είναι αλυταρά. Τον θέλουμε μαροκινό. Τον θέλουμε μαροκινό. Η γυναίκα του είναι πυγμάκα. Πυγμάχα γυναίκα του, θέλουμε, μπουκαδόρος, τριμπλαδόρος, χώστης, εκρηκτικός. Έτσι. Ο Πάουκ τα βρήκε με τον παίχτη. Δεν θα κάνει και κομμενιλίκια γιατί θα φάει και ξύλο. Ξύλο θα φάει. Ξύλο. Εγώ το σκέφτηκα αυτό. Ξύλο. Να έχει γυναίκα που σε δέρνει. Να μπαίνει στο σπίτι και να τρέμει το φιλοκάδι. Τι έκανε ξέρω, άσο 2-3-5, αποφυγή τριάρι, πάρτο να μόλις σου κάνει μια αποφυγή. Πρέπει ο Πάουκ να ανεβάσει λίγο από ό,τι αντιλαμβάνουμε την πρόταση στη Γάνδη. Γάνδη θέλει 3, ο Πάουκ δίνει 2, κάτι. Εντάξει. Δώστε τα να τον φέρουμε. Πούλα το Σαμάτα, πάρε τον Τζάλοφ, ναι. Πάρε και τον Εξτρέμ και έκλεισε. Ένα χαφ. Όχι, δύο θες. Ένα χαφ θες. Δύο θες. Ένα. Ο Μεϊτέ ήρθε. Τι να τον κάνω, ρε. Ο, δεν ήρθε. Μάρκο Αντώνιο που πέγραψα ο Πάουλο, δύο έχασα. Πέθανε αυτό. Με θέλω 6 χαφ. Άσε. Γιατί θα έχει πολλέ. Πάρα τη βίτα ομάδα. 6 χαφ θέλω. Εντάξει, α πάρει τον Κούμα, δεν ξέρω ποιο θα πάρει. Α πάρει. Λοιπόν τώρα. Πού θα σας πάω, γιατί θα επιστρέψουμε με τα του Άρη το φιλικό και τα μεταγραφικά του Άρη. Θα σας πάω στη Waterland, παιδιά, με δωρεά μετακίνηση από το σιδηροδρομικό σταθμό με πολλές στάσεις πάνω στην Εγνατία, όμως, να ξέρετε. 30 χρόνια έχω συμπληρωθεί, σαν χθες θυμάμαι το όταν είχε ξεκινήσει και έλεγα τότε πιτσιρίκος και εγώ θέλω Waterland, να πάμε Waterland. Είναι η οικονομικότερη λύση δροσιά στην πόλη και με λέει ticket, παιδιά, 12 ευρώ το άτομο. Πάμε εκεί, τρώμε, πίνουμε, καφεδάρες, μπυρόνια, διοργάνωση πάρτι παιδικών. Και ένα καταπράσινο περιβάλλον από 150 στρέμματα μας περιμένουν, παιδιά. Rap and cool με Ιωάννη Λελίδη στα Dex και την κοριτσάρα μας. Αχ, Σμαράγδα Μπασάκου με πολύ ωραίο μαλλί. Πολύ ωραίο μαλλί. Σε πήγε, Σμαράγδα, άκου τον cool εδώ τον έμπειρο. Σε πήγε πολύ αυτή η αλλαγή, να ξέρεις. Θα επιστρέψουμε με Άρη, φιλικό, μεταγραφικά, σύστο, μίστο, σισε που έρχεται σήμερα το βράδυ. Και γραμμούλες στα 390. Θέλω fresh blood. Έτσι, πώς το λέμε εμείς στο χωριό μας, φρέσκο αίμα. Μην μου παίρνετε πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Θέλω fresh blood. Λελίδη, βάλε κόφτη. Έτσι, κάνε τα κουμάντα σου. Επιστρέφουμε μετά το κομψό και τη σμαράγδα μας. Σας έρχεται στο μυαλό όταν βράζουν τα τσιμέντα στην πόλη και σε αγκαλιά με το air condition, οι κοντινές παραλίες φυσικά, εδώ Πιερίας, Καβάλας και Χαλκιδικής και το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο ιδανικός και δροσερός λοιπόν προορισμός για τελείωτη διασκέδαση με εκατοντάδες επιλογές παιχνιδιών από slot machines και ρουλέτες μέχρι poker, pundo bango, blackjack. Το καζίνο προσφέρει μια πλούσια εμπειρία δράσης και αδρεναλίνης. Αξίζει τον κόπο, παιδιά, πιστέψτε με. Κινησάρα βλέπω. Ελάτε τουρκαλάδες μου. Βορειομακεδόνες μου, αφήστε τα λεφτά σας. Περιφερειακός προς ανατολικά γίνεται του κουτρούλι από ό,τι βλέπω. Έχει κοκκινήσει όλος. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Μας ενημερώσετε. Νέα Γνατία επίσης έχει κοκκινήσει. Βλέπω αυτό το χρούτσι, θα ξέρεις, ακούγεται στα αυτιά των ακροατών. Έχει αυτό που κάνει. Ποιο? Ο Μπούζας. Κάνει αυτό το τάκ. Όταν θέλει να πίνει το λέει. Ναι. Και η Τσιμισκή στο ξεκίνημα έχει κινησούλα. Λοιπόν, πριν πάμε γραμμές, γιατί βλέπω ήδη το κέντρο. Λελίδη, μάλιστα τις γραμμούλες. Έχει ήδη ψιλογεμίσει το κέντρο, μια γραμμή έμεινε. Λοιπόν, Άρης ήρθε, υπέγραψε ο Σίστο. Θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα χρόνια. Εξτρέμ. Παίζει πίσω από το φορ γενικότερα. Είναι Ναι, από την Ουγκάντα. Αφρικά, Ουγκάντα. Δανός όμως από την Ουγκάντα οι γονείς του. Θα το δοντάζει, ζαχαρότεφλα. Ταξιδεύει για Ολλανδία να πάει να βρει τον Άρη. Εκεί όπου σήμερα ξεκινάει και δίνει τα πρώτα του φιλικά με την ΑΖ Αλκμαρ. Με το ποδήλατο θα. Όχι, αεροπορικό ταξιδεύει. Και σήμερα όχι, έρχεται ναι. Ο Σισε. Τα δύο πρώτα χτυπήματα του Άρη. Έρχεται Ρήπιο. Κάτσε να το δούμε. Πάμε εργομετρικά να το δούμε. Το τσεκάρουμε, ρε φίλε. Το δούμε. Άμα είναι ρήπιο, για το τσεκάρουμε. Άμα είναι ρήπιο, δεν θα το πάρει. Το κόψανε από την. Άλλα λένε. Άλλοι λένε. Ο Άρης δεν έχει ιατρικό επιτελείο. Τι θα βάλει αυτό γκολ, θα τον πάρει ρήπιο. Καλό γιατρό, Άρης. Είχε πάρει ένα. Δεν θυμάσαι πώς σου λέγανε έναν.
που ούρλαζαν εδώ και του λέω: παιδιά, αυτό είναι τραυματίας εδώ και χρόνια. Και δεν έπαιξε. Ένα παιχτάρα από την τραυματία. Και ο είναι τραυματίας. Ποιο? Και ο είναι τραυματίας. Θα δούμε αν είναι τραυματίας. Μέσα στην ημέρα. Ναι. Ενδεχομένως να μάθουμε και το όνομα του χαφ που είναι κοντά ο Άρης. Μπράβο. Γιατί ο Άρης θέλει καμιά 7-8 παίχτες που του βάλαμε κάτω χθες. 6-7, θα δούμε πώς. Να πάρει τον πόντο στον Ατρόμητο τον επόμενο μήνα. Πάρει θα δούμε. Το όνομα του Τσιλούλη ακούγεται πολύ δυνατά από την ΑΕΚ. Τσιλούλης για Άρη είναι πολύ καλό. Το όνομα του Τσιλούλη ακούγεται πολύ το δυνατά. Το πάρει δανεικό ο Άρης από την ΑΕΚ, μια χαρά. Ο Φαμπιάνο δεν ξανακούγεται για την ΑΕΚ. Πάντως αυτό που έμαθα εγώ χθες είναι ότι η πρόταση του Άρη δεν τον ενθουσίασε καθόλου. Εντάξει, θα πάει αλλού. Ο ΠΑΟΚ τον ψιλοπροσέγγισε, αλλά. Ο Μωρόν τι κάνει. Ο Μωρόν είναι καλό ερώτημα. Για ο Μωρόν. Μην τον χάσει τον Μωρόν και του φύγει μόνο του. Κοίταξε, ή θα τον χάσει, ή θα τον έχει φέτος όλη τη χρονιά και θα τον χάσει τζάμπα το καλοκαίρι, ή θα κάνει τη μαγιά, θα τον ανανεώσει, θα τον έχει και θα τον πουλήσει κιόλας. Ποιος θα τα κάνει αυτά. Ποιον έχει τεχνικό διευθυντή. Τίποτα, Καρυπίδης, όλα τα κάνει. Μόνο του. Είναι 10 Καρυπίδες. Στα γραφεία, έξω τα γραφεία, πάνω, κάτω. Πάμε 90-90-90. Και για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά των ομάδων μας σήμερα, είπαμε ο καιρός το απογευματάκι θα αλλάξει, θα έχουμε πιθανότητα καλή βροχόπτωση. Σήμερα μια λαΐδες, έπεσε και θερμοκρασία, είμαστε 29-30. Πήγανε σε ένα χωριό στη Ζύχνη, στη Ζηλιάχοβα, ναι. Κάτι λιμοτάγρα εκεί πέρα. Ναι. Και κάνανε λέει λιτανία λέει στο Θεό να βρέξει. Να δροσίσει. Κάναν λάθος. Γιατί? Ο Θεός εκείνο Καραμαλής, έπρεπε να πάω στο γραφείο. Να βγει ο Καραμαλής. Τώρα μια που το θυμήθηκα, χθες ο Ολυμπιακός στο Κύπρο το είχε, στη Σπάρτη κάπου το είχε και ο ΠΑΟΚ στην Αρναία. Έτσι, συνεχίζεται το tour. Έτσι, για να σε τσιγκλίσω λίγο. Και πάω και ο Ολυμπιακός. Πληρώνεται η ομάδα. Δεν ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, πάμε γραμμές 90-90-90 να ακούσουμε τα φιλαράκια μας. Καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε. Ποιος είναι? Θα θέλαμε λίγο να σχολιάσετε τις εξελίξεις στο Ηρακλή. Το φιλαράκι, ναι. Για πες. Τώρα τον έπιασε. Εσείς δεν τις σχολιάσετε, εγώ τι να πω. Πώς τις σχολιάσαμε, πρώτη ώρα Ηρακλή. Κάτσε, είχαμε. Τι θέλει, τι Ηρακλή. Δεν άκουσε, ξύπνησε τώρα, ρε. Τώρα, ξύπνησε. Δεν άκουσε, 8 με 9 για Ηρακλή λέγαμε. Να δεν σχολιάσετε, είπα. Δεν είπα τις εξελίξεις, να τις σχολιάσετε, είπα. Δηλαδή. Η άποψή σας ποια είναι? Ότι είναι μια χαρά ο Μονεβασιώτης. Σούπερ θα τον φέρει το Ηρακλή στη Σούπερ Λίγκ κάποια στιγμή. Μάλλον του χρόνου. Γλύφει το Σαββίδι, εντάξει. Τα είπαμε, δεν μας άκουσες μάλλον. 8 με 9, τα είπαμε. Ωραία, εντάξει, με συγχωρείτε τότε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φάνηκε αυτό το ότι είναι γούρο ξυπνημένος. Δεν πειράζει. Φάνηκε. Για το μαλώσουμε. Τώρα ξύπνησε και σηκώθηκε 9.30 ώρα. Θέλει να σχολιάσει τον Ηρακλή. Εντάξει, σου λέει αυτοί δεν θα είπαν τίποτα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλό σωνα. Κιτρινό μαύρη καλαμαριά, Στέφανο. Έλα ρε Στεφανουά, έλα γόρι μου. Δύο πραγματάκια εντάχει για να ακολουθήσουν και άλλοι. Πάμε, ναι, πρώτον, μην αγχώνεσαι, ναι. Πρώτον, Μονεβασιώτη, έχεις έρθει επισκέπτη στην πόλη μας, ρε φίλε. Και νομίζεις να πούμε ότι αγγίζοντας κομμάτι του Θεού, όντας ασεβής και ιερόσυλος, θα κάνεις την πόλη να ασχοληθεί μαζί σου, ρε. Έχεις πάει τώρα στον Καγκάτσι, έχεις πάρει αδειοδότηση, έχεις πάει στην αγκαλιά το δίπλα. Και νομίζεις τώρα ότι θα προκαλέσεις να πούμε το λαό του Άρη και θέλω να δω τα μούτρα σου όταν να πούμε ο Πόντος Αμπελόκηπος Τρίγλιας θα έρθει να ζητήσει σαν έδρα το Χαριλάου. Θα περάσουμε πολύ καλά με την πάρτι σου, ρε Μονεβασιώτη. Πρέπει να ντρέπεσαι, ρε. Τους τσίγκλισε άσχημα ο Σαριάδος. Τους τσίγκλισε άσχημα, σου είπα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, ρε Κουλιανέ. Ναι, κάνε. Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου το έξις, ρε φίλε. Αν μπορώ, ευχαρίστως. Γλύφει το ΠΑΟΚ, ρε φίλε, γι' αυτό το κάνει. Το 2015 έκανες μια συμμαχία με το Μελισσανίδη. Όχι το 2015. Όχι το 2015. Για να διώξει τον κακό Ολυμπιακό, ρε φίλε, που σε έκλεβε τα πρωταθλήματα. Δεν με έκλεβε. Τι έγινε, Ολυμπιακός είναι καλός. Όχι, τα πάντα ρε φίλε, αλλάζουν. Έκανα το 2015 με την ΑΕΚ. Το 2016 το μαλώσαμε, τσακωθήκαμε για το κύπελο. Το 2017-18 μου ψήρισε το κύπελο, μαλώσαμε και πήγαμε άλλους. Όπως εσύ ήσουν στην αγκαλιά του Μαρινάκη 3 χρόνια και τώρα είσαι με το Μελισσανίδη που σε τραβούσε τα μέζεα. Δεν θα μου τα λες έτσι. Θα τα λες όλα. Πόσο ψήρισε το κύπελο, ρε Κουλιανέ, να πούμε. Αφού άμα σε έκανε ένσταση με τα δελτία, ακόμα θα σε χωρέσει. Αυτό δεν ήταν εκείνη τη χρονιά. Μπερδεύεσαι. Μπέρδεψε τα χρόνια. Αυτό έγινε τη μεθεπόμενη χρονιά. Ακόμα θα σε θα χόρευε όταν ψήρεσαι. Εκεί με τα δελτία, τα ξαναβρήκανε. Αλλά εφόσον το ξέρει ότι ο χώρο είναι λίγο περίεργο, τη μία τα βρίσκει, την άλλη τα φτιάχνει. Ναι, αλλά όταν τα έχει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, το κράζεται, σου λέει. Ενώ τώρα κάνετε μόκα. Όλα τα κράζουμε. Ναι. Όλα τα κράζουμε. Εμείς, δεν κράζουμε. Εμείς, ναι. Ναι, εμεί τα κράζουμε όλα. Φυσικά. Γενικά λένε κάνετε μούχτη. Όχι, εμεί για εμά εδώ πέρα θα μιλάνε. Για του άλλου δεν ξέρω τι κάνουμε. Εμεί τα κράζουμε όλα. Ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελικά ή όχι. Τώρα αυτή η στιγμή πάω Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο. Αυτή ναι, είναι καλή συμμαχία τώρα. Θα δείξει. Θα δείξει, ρε φίλε, θα δείξει.
Θα δείξει. Άντε την καλημέρα μου. Καλημέρα, θα δείξει. Όπως δεν ξέρουμε, εσένα ήταν καλή συμμαχία με τον Ολυμπιακό. Που ερχόταν και σε έπαιρνε τα. Σε απέκλειε τα κύπλα και δεν σε έλεγε τίποτα. Λέει, τώρα με την άκρη είναι καλή. Το μεσημέρι λαλούσατε, σου λέει. Τώρα δεν λαλάτε. Δεν με νοιάζει καν το μεσημέρι. Εδώ πέρα, εγώ. Ό,τι συζητάμε εμεί εδώ μαζί σε εμάς. Εγώ θα ακούω τι λένε στι άλλε εκπομπέ. Πάμε, καλημέρε. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Το έχω πει πολλές φορές. Κανένας δεν μπορεί να μιλάει για κανέναν σε αυτά τα θέματα. Όλοι έχουν βουτυχτεί με στη λάσπη. Ναι, όλοι. Αυτό λέμε, λέμε. Ναι, όλοι. Όταν είναι βούταγε, εκεί με στη λάσπη και. Ναι, παιδί μου, ναι, όταν έβγαινε ναι. Ο Άρης στη λάσπη, το ναι. Λαλάγαμε αυτό. Όλα λέμε. Τα λέμε ναι. Εμείς τα λέμε όλα. Χαίρετε, αυτό είναι ναι. Η ένσταση αυτών. Από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή. Μπα, δεν ήθελα ναι. Να πει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Χαίρετε, ναι. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα νέα του Ροστόφεκη. Όπως θα θες εσύ, φίλε. Μπορεί να τα νέα του Μονεβασιώτη πλέον. Δεν μου λες αυτό που λες. Εξής. Αυτή εκεί πέρα τα κολυτιλίκια ούτε τα προστιχήματα δεν κρατήσανε. Εσύ με τον Αλαφούζο τι κολυτιλίκια είναι αυτά. Μέχρι πέρσι βριζόσασταν. Ούτε τα προστιχήματα δεν κρατήσανε. Τώρα επειδή είναι σε μειονεκτική θέση. Είναι 250 χιλιάρικα βγάλτα εσύ να τα πληρώσει φορολογούμενε Έλληνα βλακέντιε. Πλήρωνε εσύ 250 χιλιάρικα για ένα μάτς. Όχι, τζάμπα θα το κάνω. Αυτό πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να βγει η ΑΕΚ ή να το διαψεύσει. Η ΑΕΚ έπρεπε να βγει στο λεπτό. Αν δεν βγει η ΑΕΚ να το διαψεύσει. Τι Μπούζου, παντού όλα τα site το γράφει. Αν δεν βγει η ΑΕΚ. 250 χιλιάρικα το μάτς έπαιρνε ο Μελισσανίδης. Η ΑΕΚ που βγήκε, η ΑΕΚ διέψευσε καθόλου. Η ΑΕΚ εδώ για μεταγραφή παίχτη που δεν ισχύει βγαίνει στο καπάκι. Και γι' αυτό κάνει μούγκα. Με τρελάνει τώρα. Μούγκα κάνει, πέρασε μια μέρα και δεν λέει τίποτα. Ωρε, μπαχυρώθηκε η σαψούτα με την τραπεζούτα, ρε, μαλώσανε. Ρε. Του πήρα και το πρωτάθλημα, τώρα δεν έχει μόνο δύο έξι. Πάει η συμμαχία. Είδες, η ΑΕΚ βγαίνει και διαψεύδει. Μεταγραφή που δεν έγινε στο δευτερόλεπτο. Είναι εκεί Τσατάλης, είναι δυνατός πολύ. Να βγει ο Τσατάλης. Αυτό βγήκε από χθες το μεσημεράκι προς απόγευμα. Πέρασε μια μέρα παραπέρασε. Δεν είπε κανένα τίποτα. Ο Τσατάλης όταν είπα και ότι τα μικρόπινο ναι. Με Αλμέιδα λέει. Σωστό, ναι, με πήρε. Εδώ τώρα θέλω να με πάρει ο Τσατάλης. Για να γραφτεί επώνυμα και επίσημα. Ναι. Η ΑΕΚ έπαιρνε 250 είναι ψέματα. Θέλω να το πει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να το πει. Αν δεν το πει, δεν μπορεί να το πει. Είναι ισχύ. Δεν μπορεί να το πει γιατί τώρα μεταφέρεται στο Καραϊσκάκη. Γιατί στο Καραϊσκάκη θα πληρώνεται μόνο τα λειτουργικά έξοδα. Όχι τα 250.000 ενίκιο. Μιλάμε για Καραϊσκάκη και χύνει η γλώσσα μα μέλη Ανθέων. Πάμε Ανθέων. Πάμε Ανθέων. Μένει άλλο. Μέλη Ανθέων. Καλημέρε. Μάλιστα. Βγαίνει τώρα ο Αεξής ο πικραμένος να μα την πει. Ο Αεξής ο πικραμένος. Έλα. Καλημέρα. Καλό στον Ιάσονα. Έχεις καιρό να βγεις. Έχεις καιρό να βγεις. Μια χαρά. Εσύ τι κάνεις. Βγήκα σκοπίμως για το μάτι σήμερα. Για πάμε, έλα. Πάμε λίγο στην παλιά. Κάτσε να μάθουμε. Έχουμε και τα άλλα τα εξαγωνιστικά που ψοφάει ο κόσμος για τα άλλα. Έτσι. Καλά, τώρα βγήκε. Θέλουν τις σύντριγες. Ναι. Τον Ιρμό τώρα. Δεν πειράζει, έλα, πάμε. Μεγάλη μέρα σήμερα. Mm-hmm. Champions League. Θα πας. Πού να πάω, γήπεδο. Ναι. Όχι, δεν θα πάω γήπεδο γιατί είμαι στο χωριό μου. Είναι στο χωριό. Στη Μηχανιώνα, θα το δώσω ένα καφένο με τον ξάδερφό μου. Ωραίος. Μηχανιώνα, εκεί μαζί με το ραπ. Μηχανιώνα, φοβερή. Mm. Πήγα να φάω λουκουμάδες, όχι εγώ, οι άλλοι. Ναι. Και δεν βρήκα να παρκάρω. Και έφυγα πίσω στην επανομή. Δεν είχα να παρκάρω. Στους λουκουμάδες είχαμε συσσόρευση αυτοκινήτων. Δηλαδή. Χαμός γινόταν. Στους λουκουμάδες. Η Μηχανιώνα είχε ένα κακό παράδειγμα. Δεν μπορεί να παρκάρει με τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και σηκώθηκα και ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα ρεαλιστικά μπορεί να κοιτάει για ένα σκορ όπως 2-0 ή 3-0 για να μακάρι, έχει... Μακάρι, να είναι ήρεμος στη ρεβάνς. Να αυτό, να είναι ήρεμος στη ρεβάνς, γιατί παίζει με μια ομάδα χαμηλότερο επίπεδο. Βέβαια μπορούμε να τη φοβόμαστε γιατί δεν την ξέρουμε. Και είναι πρωταθλήτρια σε μια χώρα όπως και να το κάνουμε. Έχει μάθει να κερδίζει. Okay. Βέβαια, λοιπόν, να σου δώσει ένα tip να βάλεις ένα ευρώ. Ναι, tip. Ναι. Πάω κάσω από ημίχρονο, Βαμπ σκόρερ, over το μάτς και πέναλτι στο παιχνίδι. Ωραίος. Μ' αρέσεις. Πολύ. Καλώς. Καλώς. Για μπετσό, δίνω εξετάσεις. Έχεις περάσει ήδη, αλλά είσαι ακριβώς, δεν μπορώ να σε πάρω. 8,5 κατοστάρικα. 8,5 πολλά δίνει. Δεν μπορώ να σε δώσω 8,5. Αλλά είσαι για μπετσό έτοιμος, είναι πολύ ωραία τα τύψου. Μακάρι να πάει στο παιχνίδι για να είμαστε ήρεμοι. Εντάξει. Φιλιά, γεια σου να θα τα πούμε. Γεια σου, γλυκό. Πάμε γλυκό μαγόρι, πάμε. Τώρα αυτοί ξεκουράζουν, είναι μαθητές. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώ το να. Ραπτούπουλε, σε αφήνω ήσυχο, πάω στον Κουλιανό. Ναι. Ρε Κουλιανέ, τώρα θέλω να σε πάρω τηλέφωνο εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Σε ακούω. Να ξεκινήσω να μην χάσω εγώ τον ερημό μου. Ό,τι θες, εγώ δεν ενοχλώ. Τόσα χρόνια σας ακούμε, ναι. Μόνοι μας εναντίον όλων. Από το 2015 με την ΑΕΚ μέχρι πρόπερση, μέχρι πέρυσι. Τώρα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό το παραμύθι, μόνοι εναντίον όλων, κάποια στιγμή να σταματήσει.
Ένα αυτό. Πού το ακούς, το άκουσες εδώ πέρα να το λέμε εμείς? Όχι, οι φίλοι. Α, οι οπαδοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Ρε. Και άλλοι λένε είμαστε ανεξάρτητοι, λοιπόν, και άλλοι λένε δεν φυλάμε δαχτυλίδι και φυλάνε δαχτυλίδια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να συνεχίσω, ρε παιδί μου. Πάμε, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα που τα βρήκατε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Απλώς, ρε παιδί μου, πέστε το. Τα βρήκαμε με τον Ολυμπιακό, δεν είναι κακό, ρε παιδί μου. Άκουσες να λέω ότι δεν τα βρήκαμε. Όπως τα βρήκε, όπως τα βρήκε και με σένα, όπως τα έχει βρει με σένα, και εγώ δεν έχω πρόβλημα που τα βρήκες με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν τα βρούνε ποτέ. Αυτό δεν είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, κάτι άλλο. Όποιος ας πούμε έχει αλήθεια διάβληση μαζί σου για τον Λουτσέσκου, που εγώ δεν λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι καλός προπονητής, ναι. Προσπαθείς να πεις, παιδί μου, ότι δεν ξέρεις από μπάλα και αυτό. Δηλαδή, εσύ αποκλείς με έναν άλλο προπονητή, ο Πάοκ να παίζει καλύτερη μπάλα με αυτό το υλικό που έχει. Τίποτα δεν αποκλείω. Ναι, αλλά προσπαθεί να. Όποιος σου λέει ότι. Αν κάποιος βγάζει άχρηστο αυτό προπονητή, ναι, δεν ξέρει μπάλα. Απλό είναι το θέμα. Ναι, δηλαδή, δεν βλέπετε ποδόσφαιρο. Ναι, δεν βλέπετε ποδόσφαιρο. Συναπαξίωση πάνω. Συναπαξίωση, εγώ σου λέω. Αν κάποιος βγει και πει ότι. Ναι, το να μου πει σε αυτό και σε αυτό. Εκεί του λέω. Από ότι επειδή εγώ το ζω τον Κουλιανό. Την απαξίωση δεν μπορεί να. Εκεί δεν μπορώ. Το να μου πει. Αυτό κατάλαβα. Ακριβώ. Όταν βγαίνει και λέει ποιο Λουτσέσκου, δεν ξέρει μπάλα. Άλλο να μου πει ο Λουτσέσκου εδώ και εδώ. Έκανε λάθος αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι καλό. Αλλά είναι τυχερό που έχει πέσει στην εποχή Σαββίδη στον Πάο, γιατί αλλιώ δεν ξέρουμε με άλλο πρόεδρο τι θα κάνει. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και με τον Αλμέιδα. Κοίτα τώρα, άμα ήταν με Ζαφυρόπουλο, δεν θα ήταν τώρα. Το ίδιο. Το νταμπ που πήρε, ναι, έχει αξία. Εντάξει. Αλλά εδώ πήρε πρωτάθλημα με ρόσο λιγότερο. Αλλά ο πρόεδρο εκεί βοήθησε. Εδώ ο πρόεδρο ήταν απόν. Φίλε, εγώ την απαξίωση δεν μπορώ. Όλα τα άλλα να μου πει. Αυτό που θέλω να πω είναι. Πήρα τηλέφωνο για αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Σε άκουσα που είπε ότι ο Πάο χρειάζεται τι λιγότερε μεταγραφέ. Ισχύει. Το λε αλήθεια αυτό. Φυσικά. Άκου να δεις. Ο Πάοκ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Ναι. Αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να ενισχυθεί. Ωραία. Και επίσης τώρα το καλοκαίρι, η ομάδα με τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι ο Πάοκ. Όσο και να. Ας την πανιά Λουκά τώρα. Ναι. Τα επόμενα παιχνίδια, γιατί θες να πει Champions League, Κοίταξε. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Κοίταξε. Ο Παναϊκός ως τώρα έχει αποδείξει ότι έχει πιο δύσκολα παιχνίδια. Πώς είναι ο Πάοκ. Ο Πάοκ παίζει με Μπάνια Λούκα και ο άλλος παίζει με Μπότερ. Όχι, συγκρίνω τις ομάδες, ρε φίλε. Τις ομάδες συγκρίνω. Τις ομάδες. Πώς δεν ξέρω, ρε φίλε. Καλά, ρε φίλε. Μισά μου τα λες όλα. Δεν ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Άγιαξ. Δεν ξέρω ότι θα παίξω με Μάλμε. Ποιος είναι πιο καλός, ο Άγιαξ ή Μάλμε. Με τρελάνεις. Δεν με τρελάνεις, ρε άνθρωπε. Ποιο είναι πιο σημαντικό παιχνίδι όμως, πες μου. Άλλο πιο σημαντικό, άλλο πιο δύσκολο, ρε φίλε. Αν φτάσεις στα play-off και παίξεις με μια adverb και δεν περάσεις. Καλά, άμα παίξω με adverb πάλι πιο χαλαρό είμαι από Άγιαξ. Ναι, αλλά αν έχεις ενισχυθεί, θα ήσουν σε πιο καλή κατάσταση. Φίλε, μισά μου τα λες όλα. Εγώ δεν σου είπα ότι ο Πάοκ δεν θέλει ενίσχυση. Σου είπα σε σχέση με όλες τις άλλες, θέλει τις λιγότερες κινήσεις. Αυτό είπα. Ακούω που λέτε για το Λαμέλα, για αυτούς όλους. Αν να πείτε μια καλή κουβέντα, λέτε ότι πήρε με τα λεφτά του Πόνσε. Φυσικά, αλήθεια είναι και αυτό. Αυτό πρέπει να τονίζετε. Μπράβο στην ΑΕΚ που ενισχύθηκε και εσύ περίπου το ίδιο έκανες. Πούλησε σύγκαστον και τον άλλον και ενισχύθηκες. Ναι, αλλά δεν ήμουν ενθουσιασμένος όμως, ούτε παραλυρούσα. Έκραζα εδώ πέρα. Εσείς έχετε βγει στους δρόμους και πανηγυρίζετε, λες και πήρατε πρωτάθλημα. Μια τελευταία με τα 10 του Πόνσε. Κατάλαβες ποια διαφορά του Πάουξη με τον Αεξή. Την κατάλαβες. Ο άλλος πανηγυρίζει γιατί πήρε με τα λεφτά του Πόνσε και εμείς πέρσι κράζαμε. Γιατί έφυγε, γιατί δεν έφυγε, γιατί μου είχε την ομάδα ανέτοιμη. Ένας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσονα. Νικόλα μου. Έλα, γουέρ μου. Γιατί Νικόλα μου το έκανες αυτό προηγουμένως? Ποιο ψυχούλα μου, ποιο? Γιατί αγάπη μου γλυκιά. Τι έκανα πάλι? Γιατί αγάπη μου, γιατί? Πες μου, αδαμε. Βγαίνει προηγουμένως, ναι, ο κύριος ο ακατανόμαστος της πόλης, ναι, και σε μιλάει για την ομάδα που η Φραμπάρ τους έκανε φραμπαρά. Και εσύ του λες ότι ο Ολυμπιακός είναι στο άρμα του ΠΑΟΚ. Αλλάξανε τα κόσμια. Πάρτε το χαμπάρι. Πολιτή μου, να μην κουράζουμε, έτσι, να μην κουράζουμε καθόλου. Όλοι έχουν κάνει κολοτούμπες, όλοι είναι μέσα στις λάσπες και το να δείχνει ο Αριανός τον Παοξή ή ο Αεξής τον Παοξή είναι μη τι άλλο κωμικό και αστείο. Όταν έχουν κάνει δεκάδες κολοτούμπες και οι ίδιοι. Μπράβο. Απλά επειδή είναι τώρα από κάτω ενώ ο Παοξή είναι σε θέση ισχύω, ασχολούνται περισσότερο. Αυτό γίνεται, εντάξει. Οι Αριανοί ακούνε το όνομα του Παοξή και κάνουν με το σαν τις έγγυες. Εμετό κάνουν! Καλημέρα! Έφυγες! Λοιπόν, τελειώσαμε. Τέλος, ο Λελίδης μου λέει όχι κι άλλο. Ρε μπαγάσες, παίζουμε ευρωπαϊκά μάτς, παίζουμε παιχνίδια, παίζουμε τακτικές μεταγραφές και αυτό που σας ένοιαζε στο 70% είναι τα εξαγωνιστικά. Δεν έχετε μάθει τόσα χρόνια, εκτός αν είστε πιτσιρικάδες, αλλά δεν είστε.
ότι όλοι κάνουν κολοτούμπες. Μέχρι ένα διάστημα βλέπαμε και Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό μαζί και κράζανε οι Παναθηναϊκοί τον Αλαφούζο. Δεν τα λέμε, θέλω να σας τα θυμίσω όλα. Τον Αριανό που πήγαινε με τα μέσα και του τάστρεφε στα πολιτήρια και τώρα έχουν κολλητηλίκια. Μου λέτε για τον Πάκο με τον Ολυμπιακό. Όλοι τα κάνουνε. Όλοι. Άρα αυτή την κουβέντα, όποιο την πιάνει, είναι τουλάχιστον αστείο. Είναι αστείο για μένα. Σας το ξαναλέω. Και γι' αυτό δεν δίνω και βάση εγώ. Γιατί ο καθένας μπορεί του χρόνου ξανά να είναι ο Πάκο με τον Παναθηναϊκό. Ξανά μαζί να τα έχουν βρει. Πώς ήταν το 14 που πήγαν αγκαλιά ο Αλαφούζος με τον Μελισανίδη, αλλά τον δάγκωσε ο άλλος. Δύο φορές μάλιστα. Όπως και ο Μελισανίδης σου λέει, θα τα αλλάξω, θα το πάρω. Μπορεί το ίδιο να γίνει και με τον Μαρινάκη. Αλλά τώρα τους βολεύει να είναι μαζί. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή οι υπόλοιποι. Όπως τον Άρη τον βόλευε να είναι με τον Ολυμπιακό θεωρητικά πριν τρία χρόνια και τώρα το γύρισε για αυτό στον Πιφτέ και πήγε στην ΑΕΚ. Όπως η ΑΕΚ ήταν με τον Πάο και τώρα το γύρισε και είναι με τον Λαφούζο που μέχρι πέρσι σκοτωνόντουσαν. Τι είναι το περίεργο, δεν το καταλαβαίνω ρε παιδιά. Πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Μην την πιάνετε αυτή την κουβέντα. Είναι όλοι μας είμαστε μέσα σε ένα καζάνι με λάσπη και αναποδογυριζόμαστε μεταξύ μας. Μην το πιάσετε την παλίτσα λίγο να γουστάρουμε. Μην τρελαίνεστε με αυτά τα θέματα. Βέβαια, φωνάζουν αυτοί που είναι σε θέση πλέον μειονεκτική πάντοτε και γι' αυτό βγαίνουν οι αεξίδες, οι Αριανοί και οι υπόλοιποι. Εντάξει, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα, σας έχω Γότερλαντ. Σας έχω Γότερλαντ και αφήστε τα ποδοσφαιρικά. Σαββατοκύριακο έρχεται. Μπορείτε και σήμερα βέβαια να πάτε νωρίτερα μέχρι τις 6 Γότερλαντ. Συνδεθείτε σε Instagram, Facebook και TikTok. Όλο το community είναι εκεί με τρελά stories για βουτιές, κατεβασιές και νέα για ειδικές προσφορές, event, διαγωνισμούς, εισιτήρια και κάρτες. Και μην ξεχνάτε ότι σιγότερα το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι το τεράστιο χωνί με ύψος 20 μέτρα και 80 μέτρα σπιντά της κατάβασης με στροφές και φωτορυθμικά. Σας προκαλώ, παιδιά, είναι τέλειο. Πήγα και εγώ με τον ιό, περάσαμε καταπληκτικά. Υπομονή στους φίλους που είναι στον περιφερειακό. Έχει κοκκινήσει επικίνδυνα, είναι όλος κόκκινος ο περιφερειακός. Κοινώς να τον αποφύγετε, ειδικά όσοι πάτε ανατολικά. Τσιμισκή λίγο τσιμπάει, Εγνατία, νέα Εγνατία επίσης, πολυκίνηση. Κύριε Λελίδη, τα σέβη μας. Μαρίνα Μπίκου έρχεται δρυμύτατη, έτσι πανέτοιμη για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στις 10 έρχονται οι πλακοτελίστες μας, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης. 12 δεν χάνονται με τίποτα τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Ο Γιώργαρος θα έχει πολύ ρεπορτάζ. Σε μια μέρα που έχουμε επιτέλους έναρξη ποδοσφαιρικής χρονιάς, 8.30 Τούμπα, 9 Νέα Φιλαδέλφια για τα ευρωπαϊκά ματς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αύριο παίρνει σκυτάλι και ο Παναθηναϊκός. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν επομένως να έχουμε, φίλες και φίλοι, με τις εντάσεις μας, τις διαφωνίες μας, συμφωνίες μας, το χαβαλέ μας. Φιλιά στο σπίτι, τα λέμε το απόγευμα από Τούμπα για περιγραφή αγώνα ΠΑΟΚ Μπάνια Λούκα. Αμπιεντόφ!